φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε κι εμείς. Μέσα στο καλοκαίρι μπαίνουμε, Σαράτο. Βλέπω ότι μπαίνουμε... είσαι σε Νιρβάνα, να πούμε. Η κατάσταση Νιρβάνα. Εδώ. Κατάσταση Νιρβάνα. Ναι. Λοιπόν, έρχεται το καλοκαίρι, εντάξει, είναι αναμενόμενες οι ζέστες κλπ. Δεν υπάρχουν. Υπό αυστηρή αποτήρηση η Ελλάδα μέχρι το 2050, δεν ζούμε μέχρι τότε. Πάλι ρε παιδί μου, μην είσαι τόσο απεισιόδοξος. Εντάξει, δεν πιάσαμε πάτο ακόμα. Μην είσαι τόσο απεισιόδοξος. Λοιπόν, κοίταξε. Σήμερα είχαμε συνάντηση Κοντζιά Δημητρόφ στη Νέα Υόρκη. Σας προετοιμάζω τώρα, ξέρεις, γιατί εγώ είμαι καλός άνθρωπος, να πούμε. Δεν θέλω να λέω ψέματα, να σας δίνω φρούδες ελπίδες. Λέει το ρεπορτάζ. Ναι, τι λέει για να το ακούσουμε. Έκανα με τον φίλο μου τον Θεόκλητο. Είναι φίλος και εσένα ο Θεόκλητος. Είναι το μέλλον μας. Γνωστός. Γνωστός. Δεν μπορώ να πω. Η φιλία είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Νόβα Μακεδονία. Νέα Μακεδονία. Και Γκόρνα Μακεδονία. Βόρεια Μακεδονία. Είναι, λέει το ρεπορτάζ, τα επικρατέστερα και τα υπόλοιπα πάνε στην άκρη. Πρώτο σχόλιο. Μη ποδοσφαιρικό για αυτό το θέμα. Εμένα με βρίσκουν αντίθετο. Καλά, δεν θα με πεις εθνικιστή. Δεν με νοιάζει. Εγώ το θέμα είναι τι θα κάνεις τώρα που θα... Τι να κάνω. Μοιραία θα ταπεινωθούμε και θα το δεχθούμε. Μοιραία. Εγώ δεν το θέλω. Δεν θέλω την παράγωγο με τη λέξη. Τα είπαμε αυτά. Τα ξαναείπαμε. Τώρα που θα γίνει. Είμαι κάθετο σε αυτό. Είσαι κάθετο, είσαι οριζόντιος. Εάν βρεθούμε προτετελεσμένων γεγονότων, τι να σου πω. Εσύ τι λες ότι θα βρεθούμε. Έτσι. Σε πιο έμπειρος από μένα. Έτσι πάει το πράγμα. Έτσι πάει το πράγμα ναι. Δυστυχώς. Πού να ζητήσουμε ευθύνες τώρα. Ναι. Πού. Η Μακεδονία του Ήλντιγεν. Ήλντιγεν. Τι είναι αυτή. Η Μακεδονία του Ήλντιγεν. Ο Ήλντιγεν ποιος ήταν. Ήταν center back στην Εθνική Κροατίας. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις, αν θέλεις να μάθεις. Ήλι στα Σλάβικα σημαίνει Ηλίας. Λοιπόν, Ήλντιγεν είναι η μέρα του προφήτου Ηλία.
Ο προφήτης ο Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας γιορτάζεται στις 20 Ιουλίου κάθε χρόνο. Τι δουλειά έκανε? Λοιπόν, προφήτης, μισό λεπτό ναι. Να ολοκληρώσω, μην τα χιδαίζεις όλα, γιατί θέλεις να μάθεις τι ήταν η Μακεδονία του Ήλιντεν. Σου λέω. Ο Ήλιντεν ήταν ο προφήτης Ηλίας. Δεν κατάλαβα, ρε παιδί μου. Ήλιντεν σημαίνει η μέρα του προφήτη Ηλία. Άρα ο Ήλιντεν είναι ο προφήτης. Ο οποίος γιορτάζει στις 20 Ιουλίου. Μάλιστα. Λοιπόν, στις 20 Ιουλίου του 1903 στην περιοχή του Κουρσόβου. Κουρσόβου. Δημιουργήθηκε, μάλλον έγινε ένα κίνημα από τους Σκοπιανούς, Σέρβους, Αλβανούς, εν πάση περιπτώσει. Οι Σέρβοι είναι αδέρφια μας. Ναι, λοιπόν, ναι. Αδέρφια μας. Ναι. Που σκοπό είχε να αποσπάσει τη Μακεδονία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι. Τότε αυτοί φαντάζονταν ολόκληρη την Μακεδονία μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και φέραν τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το όνομα Μακεδονία του Ήλιντεν. Ναι. Αυτό ήταν ότι το πιο καταστροφικό, γιατί φαντάζονταν αυτή την Μακεδονία τότε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτή είναι η Μακεδονία του Ήλιντεν, με λίγα λόγια. Ναι. Πήρε το όνομα από το όνομα του προφήτη Ηλία. Άσε τον προφήτη Ηλία και του προφήτη. Μου είπε ότι είναι η Μακεδονία του Ήλιντεν. Και με τα λίγα που ξέρω, σου είπα. Προσπάθησα να σου δώσω να καταλάβει. Δεν είναι όλα 3-5-2-4-4-2 με ρόμβο. Ναι. Όλα δεν είναι. Λοιπόν, να πάμε και στην επικαιρότητα. Όχι, στην επικαιρότητα. Ένα-ένα. Άρα ναι. Το όνομα το χάσαμε. Έτσι φαίνεται. Έτσι όπως πάει, άνω Μακεδονία, στο λέγανε Βαρντάσκα, στο λέγανε δεν ξέρω πώς το λένε. Σου λέω το ρεπορτάζ, λέει. Η Βόρεια Μακεδονία, η Νέα Μακεδονία. Το δέχεσαι? Εγώ δεν το δέχομαι, αλλά και τι να κάνω. Δεν το δέχομαι. Άμα δεν το δέχεσαι, τι θα κάνεις? Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Και άμα δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, το δέχεσαι. Λοιπόν. Τι χαχά. Λες, δεν το δέχομαι. Ναι. Άρα πρέπει κάτι να κάνεις. Άμα δεν δέχεσαι το φαΐ στο αυτό, το κάνεις εμετό. Λοιπόν, κατεβήκαμε, διαδηλώσαμε, εκατομμύρια κόσμος. Από εκεί και πέρα, αυτοί οι οποίοι μας διοικούν, δεν ξέρω, δεν μας έλαβαν υπόψη κλπ. Για να το τελειώσουμε. Ναι, να το τελειώσουμε. Το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι? Εγώ δεν το δέχομαι. Σαν σαράντος δεν το δέχομαι. Τι θα κάνεις? Δεν μπορώ να κάνω και τίποτα. Άρα το δέχεσαι. Άρα το δέχομαι. Εντάξει. Άρα το δέχεσαι. Μάλιστα. Ναι. Από εκεί και πέρα θέλω να αναφερθώ λίγο και στα γεγονότα των ημερών που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη. Μη με πας τώρα με τα ξαναπέρασαν τρεις μέρες, πάνε αυτά τώρα, καινούργια πράγματα. Παίκτης έρχεται στον ΠΑΟΚ, δεν ήρθε ακόμα. Γίνεται ένας χαμός, να πούμε, επικοινωνιακός. Δεν θέλεις λίγο να αναφερθώ κι εγώ? Τι να αναφερθείς? Σαν Θεσσαλονικιός πολίτης. Ότι πλακώσανε το μπουτάρκι. Όχι, ήταν άναδρο. Μπορώ ώρα να μιλήσω. Ξέρεις ότι ο ένας που τον πλάκωσε ήταν μπάτσος? Το ξέρεις? Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Ήταν μπάτσος. Κοίταξε να δεις. Καταδικάζω και αποδοκιμάζω. Ήταν άναδρη επίθεση σε έναν 76άρη. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Ο Μπάτσος. Ναι. Πρέπει να παραπευθεί, να φύγει από την αστυνομία, να το διώξουν. Βεβαίως, πρέπει να αποταχθεί. Να περάσει πειθαρχικό κλπ. Δεν είναι δυνατόν τώρα να πούμε χωροφύλακας. Αυτός πρέπει να καταπραίνει τα πνεύματα. Να είναι κατά της βίας. Δηλαδή τώρα και να προτάσει. Άμα είχαμε καμιά δεξιά κυβέρνηση και βαρούσε ο αστυνόμος το μπουτάρι, τι θα λέγατε εσείς οι αριστεροί? Ρε, δεν είμαι καταρχάς αριστερός. Έτσι μου φαίνεσαι γι' αυτό. Δεν είμαι αριστερός. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος των άκρων. Δεν είμαι στα εξτρέμ. Είσαι πιάσαν τα όχι, δεν είμαι. Ευαισθησίες. Και σου είπα εγώ ότι δεν είμαι άνθρωπος των άκρων. Άλλο ρωτάω τώρα. Τι ρωτάς? Ναι. Εάν ήταν επί Πασόκ Νέας Δημοκρατίας ακροδεξιάς κυβέρνησης, ναι, πλακώναν τον δήμαρχο και ήταν ένας μπάτσος μέσα, επί Μητσοτάκη, ας πούμε, τι θα γινόταν τώρα? Θα παραπέμπονταν. Γιατί ο Μητσοτάκης τι είναι, φασίστας? Άλλο λέω, ρε, ακροδεξιός είναι. Να σε φάει ο λύκος, να είναι και μαύρος, ρε, ρωτάω. Εγώ πιστεύω δεν ότι λέγανε... εάν δεν ήταν η Χρυσή Αυγή στα πράγματα, με οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα παραπεμπόταν. Θα αποτασσόταν από το σώμα. Είμαστε κράτη. Δεν είναι επικίνδυνος αυτός ο μπάτσος τώρα? Δηλαδή. Είναι, πώς δεν είναι. Είναι επικίνδυνος. Να πρωτοστατεί, να πούμε, σε σκηνές βίας κλπ. Κατά του δημάρχου. Και βέβαια όμως. Λέγεται, δεν ξέρω. Λέγεται. Άρα πρέπει να το διώξουμε από την αστυνομία. Αυτό λες. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Να δούμε λοιπόν και τι λέει και ο κόσμος. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ναι. Ο Μπαρμπαγιάννης σε γενικές γραμμές θεωρείται καλός δήμαρχος. Μπάρμπα δεν μπορεί να το πεις, έχει εκατομμύρια. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, λέγεται έτσι. Ναι. Λέγεται. Έχει και φίλους. Στην καθομιλουμένη λένε ο Μπαρμπαγιάννης, δεν είναι κακό. Όχι, έχει και φίλους Εβραίους. Ναι, εντάξει, δεν είναι κακό. Οπότε ναι, το στηρίζουν, να ξέρεις. Λοιπόν, ξέρεις, αποδοκιμάζω ναι και καταδικάζω. Μπράβο. Άναδροι επίθεση εναντίον του. Όμως λέγεται. Όμως. Λέγεται, εγώ δεν το άκουσα από τον Μπαρμπαγιάννη, ναι, ούτε το διάβασε καμιά εφημερίδα. Ναι. Λένε ότι προκάλεσε. Άκουσα από τρίτους ότι είπε ότι μπορούν οι γκέι να παρελάσουν την ημέρα που ο Ποντιακός Ελληνισμός, ο Ελληνισμός εν γέννη, τιμούσε και θρυνούσε τη μνήμη 350.000 σφαγιαστέν των ποντίων από τους Τούρκους. Αν το είπε αυτό ο Μπαρμπαγιάννης, ήταν λάθος. Ναι. Αυτό όμως που άκουσα εγώ από τον δήμαρχό μας στην τηλεόραση. Και πάρτε, γιατί μας κούρασες τώρα με τον δήμαρχό σας. Εντάξει, ναι, μόνο αυτό θα πω. Άντε, τελείωνε.
είστε συγκοινωνούν τα δοχεία, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, τελείω. Θα καταλήξω κάπου. Ναι. Είπε, είμαι και φιλέλληνας, είμαι και φιλότρουκος. Ναι. Μα είναι δυνατόν Έλληνας να λέει είμαι και φιλέλληνας? Αν ήταν Γάλλος θα το δεχόμουν να έλεγε ότι είμαι και φιλέλληνας, είμαι και φιλότρουκος. Είναι αυτονόητο. Όταν έχεις την ελληνική ηθαγένεια, δεν πάβει να αγαπάς τη χώρα, στον τόπο σου, να είσαι φιλέλληνας. Δηλαδή, πλεονασμός. Είμαι Έλληνας και αγαπώ τους Έλληνες, θα τους μισώ τους Έλληνες. Μόνος είσαι, αν θέλει, να στρετέρας, από κάτι τέτοια εμπνέεσαι κι εσύ που ακούς. Πάντως και η λες γενιά σου, αμπελοφιλοσοφίες που λες. Η γενιά σου που κατάκλεψε την Ελλάδα δεν ήταν περισσότερο φίλος. Άκουμε για να το τελειώνω, ναι, με τον Δήμαρχο. Ρουφιάνη του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, ναι, άκου, ναι, άστο, ναι, αυτό, έχει, ναι, κουράσει, ναι, σου, ναι, είπα. Ναι, 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 για να το τελειώνουμε με τον Δήμαρχο, γιατί εσύ αντιπαραβάλλεις, έχεις τον εξής ισχυρισμό. Τι θέλεις, κλέφτη Δήμαρχο ή τίμιο? Εγώ θέλω οπωσδήποτε τίμιο Δήμαρχο, ναι, 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 αλλά τον θέλω και μπροστάρι, ναι, σε, ναι, εθνικά θέματα. Πολλά θέματα. Να κατεβαίνει στα συλλαλητήρια για την Μακεδονία, ναι, ναι, και να υπεραμείνεται του ονόματός της. Έτσι θέλω εγώ τον Μπουτάρι. Τελευταία ερώτηση. Έτσι θέλω τον Μπουτάρι. Και τίμιο και μπροστάρι σε εθνικά, ναι, θέματα. Ναι. Έχει ένα λαό Μπουτάρις από κάτω τίμιο, και ένα λαό από κάτω Μπουτάρις φιλέλληνα, και ένα λαό Μπουτάρις ο οποίος είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Έχει. Λογιός, ναι, λογιός. Α, λογιός, λογιός. Λογιών, ναι, μεζέδες. Λογιών, λογιών. Ο λαός που είναι από κάτω του, του, ναι, Μπουτάρι είναι καλός, σωστός, τίμιος, εργατικός, είναι ακριβοδίκαιος, είναι. Ρε παιδί μου, ναι, ρωτάω να με πεις, από όλα, ναι, τα τσεσίτια που λένε. Τσεσίτια, ναι, τσεσίτια, έτσι το λένε. Τσεσίτια, ναι. Εσύ λες λογιών, λογιών, μεζέδες. Έχει παντός είδους, να πούμε, χαρακτήρας. Εντάξει. Πάση περιπτώσει, είναι ένα κομμάτι που, λοιπόν, τον υποστηρίζει. Φτάνει τώρα. Ναι, ναι, φτάνει, θα για τον Μπουτάρι. Στον πυθμένα την ακροαματικότητα. Λοιπόν, έκανε χιλιά τέτοια. Άρχισε τα... Ένα γεγονός όταν. Άρχισε τα ντουμπλαρίσματα. Όταν πέφτουν οι φάπες, ναι, μία μέρα, δύο μέρες, την τρίτη μέρα πάει το γεγονός. Πάμε για άλλα. Ναι, γίνεται, λέει, ένα άλλο γεγονός. Ναι. Μία μέρα, δύο μέρες, τρίτη μέρα τελειώνει το θέμα. Το κατάλαβες το έργο. Πάμε σε άλλα θέματα, προχωράμε. Μείναμε πίσω, καήκαμε. Εντάξει, έκανε χιλιά εξαιτία μου η εκπομπή. Ναι. Δεν πρέπει να πω κάποια πράγματα και εγώ, ρε. Τι να πει, ρε. Τι να πω, αυτά που είπα. Ετάπε, τελείωσε, πάει. Γιατί εντάξει, ο Δήμαρχος πρέπει να είναι και τίμιος, να είναι και μπροστάρι σε εθνικά θέματα. Η τιμιότητα μόνο να πούμε δεν φτάνει. Πάντως, στο δικαστήριο. Όταν δεν κατεβαίνει ο άνθρωπος να πούμε να πρωτοστατήσει τον συλλαλητήριο. Τι βαράς, ρε. Βαράω, έτσι γουστάρω. Και εσύ που πήγες στο συλλαλητήριο, δεν κλέβεις την εφορία. Τι επιχειρήματα κλεφταράς, δεν είσαι και εσύ. Τι βλακώδη επιχειρήματα είναι. Δεν παρκάρεις τα μάξι σου. Δεν παρκάρεις τα μάξι στις ράμπες. Προσπαθώ να είμαι νόμιμος. Προσπαθώ, ναι. Άμα κάτσεις στα προπόδια κουμπάρα, δεν την ορμάζεις να πούμε. Τι είναι αυτά. Λοιπόν, τι κάνεις τώρα. Πάλι την έχεις εκκυδαίσει. Την έχω εκκυδαίσει. Την έχω εκκυδαίσει. Εσύ κάνεις κοιλιά την εκπομπή. Εγώ την κάνω κοιλιά την εκπομπή. Αρχίζεις με τα μπούτια της κουμπάρας να πούμε. Εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Βγαίνουν όλοι πατριώτες, βγαίνουν όλοι. Εσύ τι είσαι σαν πατριώτη? Βγαίνει ο Τσάρτας και αν τον πατριώτη. Πόσο χρωστάς την εφορία, Τσάρτα? Για πες μας. Και τα ξαναδείς. Ναι, για πες μας, ρε Τσάρτα. Πολλοί περίλθαν, ναι, σε δεινή οικονομική κατάσταση. Ναι, άστα, ρε, φύγε από εδώ δεν πέρα. Είναι, δεν είναι μέτρο σύγκριση αν ο Τσάρτας ή κάποιος χρωστάει. Κοίτα τα μούτρα σου ο καθένας. Όποιος χρωστάει είναι και απατεώνας στην εφορία. Βρε, ακούστησε, λέω εγώ τώρα. Κοίτα τα μούτρα σου ο καθένας τώρα και άσε τις κριτικές και τα φιλοπατριλίκια. Και αυτοί που το βαρέσαν το πουτάρι να το τελειώσουμε, ναι, πήγαν στο δικαστήριο μονάχοι τους. Μονάχος, μονάχος. Δεν πήγε κανένας να πει απ' έξω, ρε παιδί μου, μπράβο, εγώ είμαι πατριώτης, καλά τον έκανες. Κλείνει η παρένθεση. Άλλα θέματα, τι λέει. Άλλα θέματα, εσύ. Χάσαμε το όνομα της Μακεδονίας κατά πάσα πιθανότητα. Η Βόρεια Μακεδονία, η Νέα Μακεδονία. Έτσι. Λες, δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά δεν το δέχομαι να πω. Δεν το δέχομαι, αλλά τι να κάνω. Α, εγώ είμαι η τελευταία τρύπα του Ζουρνά. Ό,τι μπόρεσα έκανα. Διαδήλωσα, κατέβηκα με ελληνική σημαία κάτω, φώναξα κλπ. Από εκεί και πέρα τι να κάνω. Είμαι η τελευταία τρύπα του Ζουρνά. Αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν δεν έλαβαν υπόψη το 1 εκατομμύριο της Αθήνας, 500.000 Θεσσαλονίκη. Με γεια τους, με χαρά τους. Και τώρα τελείω. Τώρα εντάξει. Τώρα κάποτε θα γινόταν και αυτό. Έτσι φαίνεται. Εντάξει, αφού φύγαν τα εργοστάσια επάνω, φύγαν οι επιχειρήσεις, φύγανε, ξέρω εγώ, τα εμπόρια επάνω, ναι, χάθηκε και το όνομα. Έπεται αυτό το ένα μετάλλο. Πρώτα χάθηκαν τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τι κάνανε. Πρώτα, σε πήρανε όλο την παραγωγικότητα. Εντάξει, Σαράντο, με παρακολουθείς. Ναι, σε παρακολουθώ. Σου πήρανε πρώτα την παραγωγικότητα. Σου πήγανε τους οδοντιάτρους εκεί, σου πήγανε τα καζίνο, σου πήγανε, ξέρω εγώ, τις επιχειρήσεις, σου πήγανε όλα αυτά εκεί. Και στο τέλος, σου τσαμπουλάνε και το όνομα. Ναι, ναι. Δηλαδή προηγήθηκε το εμπορικό κομμάτι στη χασούρα, να πούμε. Η Ελλάδα διακυβερνήθηκε λάθος τα τελευταία πέντε χρόνια. Άλλο σου λέω. Λοιπόν, όλοι φταίνε για αυτή την κατάντια. Όλοι οι οποίοι την κυβέρνησαν. Και θα γίνει και Ιούλιο. Τα τελευταία πέντε. Και Ιούλιο, που θα είσαι στις ξαπλώστες με την κοιλάρα και οι ανάσκελα και τις ομπρέλες.
Την Κιλάρα, με έφαγε με την Κιλάρα. Λοιπόν, λοιπόν τότε θα γίνει και το όνομα και θα γίνει και τίποτα. Πρώτη Δευτέρα στην Χαλκιδική θα είστε κάθεδροι μέσα στα αυτοκίνητά σας, πούμε. Μάλιστα. Πρώτη Δευτέρα, Δευτέρα, πρώτη τα βεντιλατέρ θα πάρουν φωτιά. Τη στιγμή να πούμε που θα δείτε στα, πώς θα λένε, στα κινητά σας τηλέφωνα με το κόπερτο να πούμε παραμάσκαλα. Ναι. Ναι, θα δείτε ότι το όνομα είναι η Βόρεια Μακεδονία ή ξέρω εγώ Νέα Μακεδονία. Πρώτα πήγατε τις επιχειρήσεις απάνω. Πρώτα λόγω του εμπορίου. Ποιος λόγω της γιατί απευθύνεσαι σε μένα, ναι. Λες πρώτα τις πήγατε. Τις πήγατε. Γιατί απευθύνεσαι γιατί σε μένα. Γιατί συμφωνάζετε. Γιατί το όνομα. Ναι, λοιπόν. Όταν λοιπόν για τη φορολογία. Ναι. Έτσι. Τι πας στην επιχείρηση απάνω, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Δεν μπορεί να μου το πει μετά το όνομα. Οπότε δεν είσαι και πολύ πατριώτη. Λες μια-δυο για να σε ακούσει ο κόσμος. Την Τρίτη πλακώνουν δύο-τρεις φελί το δήμαρχο. Και από την άλλη μεριά στο δικαστήριο δεν πάει κανένας να ακολουθήσει. Ας πούμε να πει ρε παιδιά, τον πρόεδρο, μην τα παιδιά. Τίποτα, καμιά στήριξη να πούμε. Άλλα θέματα. Έμαθε με τον Νότι Σφακιανάκη τι γίνεται. Με τον Νότι Σφακιανάκη νομίζω ότι. Περιμένω να τον κάνουν οι Αλβανοί μπαούλο στο ξύλο επάνω. Ναι, και νομίζω ότι. Τον κάνουν αράπη λέει. Όταν... Έτσι λένε αυτοί. Δεν υιοθετώ εγώ. Άκου εδώ τώρα εμένα νομικά. Δεν υιοθετούμε βία. Λέμε, τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει ότι είναι αγριεμένοι επάνω οι Αλβανοί, ας πούμε, καλλιτέχνες και εμείς, και λένε φασισταριό Νότης Φακιανάκη. Έτσι το λένε αυτοί, δεν υιοθετούμε. Ναι. Λέμε, τι λένε αυτοί, θα σε κάνουμε μπαούλο στο ξύλο, 200 ευρώ το εισιτήριο και δεν γουστάρουμε να πατήσεις το ποδάρι σου εσύ που είσαι ακροδεξιό στοιχείο και βρίζεις τους ξένους. Πώς πας εσύ στην Αλβανία να οικονομήσεις. Δηλαδή του λένε, ναι. Ρε Νότης Φακιανάκη. Και εσύ μουφα αυτό είσαι να πούμε. Από τη μια μας λες έξω οι ξένοι και από την άλλη πας στην Αλβανία που βρίζει τους Αλβανούς που είναι στην Ελλάδα και να οικονομίζει το 200. Και τον περιμένουν για Σουλτάν Μερεμέτ. Απαράδεκτον. Απαράδεκτον. Δεν υιοθετούμε τη βία. Η μεγαλύτερη τιμωρία του Νότης Φακιανάκη είναι να μην πάει κανένας. Είναι να μην πάει κανένας. Όταν ο μέσος όρος είναι 300 ευρώ ο μισθός του Αλβανού και θα δώσει 200, μισθό ναι. Για να πάει να ακούσει τον Νότης Φακιανάκη ναι. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Καλά θα κάνουν να τον σχολίασε ποτοθάρουν. Σφακιανάκη μου λένε εδώ και δηλώσει του ενόψη τη συναυλία του στα Τίνανα. Κολοτούμπα σαν τον Κλαψιάρη λέει που ζητούσε συγγνώμη από τον Μπουτάρη. Την καλησπέρα μου και καλή εκπομπή να έχετε, λέει ο Θεόκλητος. Τι έκανε ο Σφακιανάκης κολοτούμπα για να οικονομήσει. Ωραία, δεν τρέπεσε Σφακιανάκη και σε γούσταρα. Κολοτούμπα εννοεί ο Θεόκλητος ότι έκανε αυτό που πήγε στο δικαστήριο. Ποιο που? Κοίταξε, το ναι. Να μετανοεί κάτι Σφακιανάκη. Που έκανες. Ναι. Δηλώσει Σφακιανάκη, εγώ αν ήμουν Αλβανός θα μποϊκοτάριζα όταν. Υπάρχουν και πολύ πλούσιοι Αλβανοί, υπάρχουν, υπάρχει παραοικονομία, ανθίζει εκεί πάρα πολύ, περνάνε μέσα, κάνουν συγγνώμη, τα γνωστά. Συγγνώμη, τώρα πέρασες κάτι ρατσιστικό. Όχι, δεν πέρασα κανένα ρατσιστικό. Έτσι υπάρχουν πλούσιοι Αλβανοί επειδή υπάρχει παραοικονομία, αυτό ναι. Θες να μου πεις. Υπάρχει δηλαδή, μεγάλη δηλαδή ο πλούσιος Έλληνας γίνεται με την παραοικονομία. Όλοι με την παραοικονομία. Γιατί λες για τον Αλβανό, ένα ρατσιστόμουτρο. Θέλω να πω ότι, να πεις ότι είναι πολλοί από αυτούς που θα πάνε να τον ακούσουν. Θα δώσουν τα 150 ευρώ. Ναι. Έχει και κατά κάποιο τρόπο ελίτ και η Αλβανία. Κάθε χώρα έχει Αλβανία. Κάθε χώρα έχει και την ελίτ της. Ελίτης, ποιος ελίτ? Ελίτερε, ναι, ο Οδυσσέας ελίτης. Ο Οδυσσέας ελίτης. Τι ελίτης δεν λες? Α, ελίτης. Την ελίτ της. Την ελίτ της. Βοδής και ο Βόδη. Κάτι ξέρω παραπάνω από σένα. Ελίτης. Μπορεί να έκανα 40 χρόνια εισπράκτορας, αλλά σε αυτά είμαι καλύτερος από σένα. Μεγάλο σχολείο, φίλε. 40 χρόνια εισπράκτορας. Τι μάρκα ήταν το λεωφορείο που δούλευε? Ε? Τι μάρκα ήταν το λεωφορείο? Μαν και Mercedes. Α, Mercedes. Δεν ήταν Grundig, δεν ήταν Σαμπίμ, δεν ήταν. Σαμπίμ, Grundig δεν είχε. Στο τέλος δούλεψε στα γραφεία καμιά πενταετία και μου μείνε να πούμε. Τα Busing τα δούλεψε. Τα δούλεψε. Τα Busing τα δούλεψε. Γερμανικά ήταν και αυτά. 9.55 καινό. Γιάννη, σου ήρθε μήνυμα. Ορίστε. Μήπως. Όχι, σου ήρθε. Α, εντάξει, πολύ ωραία. Είναι τα καλά του καλοκαιριού, να ξέρεις. Ποιο? Λοιπόν, για λέγε με, αυτό, με τον Σέρνα αυτόν και λοιπά, όσο. Τον ποδοσφαιριστή. Τώρα επειδή δεν μπορεί. Σρνά, τον λέμε λοιπόν, Σέρνα λοιπόν, γιατί είναι δύσκολο να το πω. Προς τους γλύφτες. Προς τους γλύφτες της οικογένειας Σαββίδη. Λίγο να. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όχι, εγώ θα μιλήσω. Προς τους γλύφτες της οικογένειας Σαββίδη. Ακούστε κάτι γλύφτες που παίρνετε και τηλέφωνο. Και στέλνετε και σε ρεπόρτερ από άλλες χώρες και από Αμερικές και τέτοια. Ακούστε ρε βρωμογλύφταροι λινάτσες ότι ένα μέσο που τα κάνει κριτική με καλόπιστη και καλόβουλη πρόθεση. Όπως η εφημερίδα. Όπως η δικιά μας εφημερίδα. Η δικιά μας, μπορώ να το πω, η δικιά μας είμαι μέλος. Πώς νιώθεις ρε εσύ? Νιώθω μέλος, τελευταία τρύπα του Ζουρνά του 95,5. Ναι. Κάνε πιο εκεί. Ναι, λοιπόν, ξέρω πού θα πω. Όχι, να πω δύο κουβέντες. Βρε Λινάτσες, εσείς δηλαδή είστε υπέρ του να έρθει ένας 36 χρονών που έγινε να παίξει ένα χρόνο 36 και μισό, ντοπαρισμένος,
Με 500 χιλιάρικα ρεζέρβα του μάτος. Τόσο αστείοι τύποι είστε. Επικροτείτε μια τέτοια κατάσταση γελία υποκείμενα. Και επειδή κάνει ο ρεπόρτερ καλά τη δουλειά του, που έχει δικαίωμα κριτικής και στους Αθηναίους κάτω μιλάω. Εσείς ρε Αθηναίοι που τρέμετε τη σκιά σας επάνω στη δημοσιογραφία, σας φάνηκε παράξενο και το βάλατε στα site αθηναϊκά ότι μια εφημερίδα λέει ισχυρή κριτική για την πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, επειδή εσείς κλάνετε μέντες να μιλήσετε για Μαρινάκη, για Κόκαλη, για πώς το λένε τον άλλο, τον Μελισανίδη και τον Αλαφούζο, τρέμετε τη σκιά σας. Βρήκατε ότι ένας κάνει μια κριτική. Και τι κριτική κάνει, τι λογική. Δεν θέλουμε, λέει, 36 χρονών, κύριε, θέλουμε καλύτερες μεταγραφές. Και σήμερα και στην τελευταία σελίδα και ο Γλυγοριάδης και ο Πετρωτός και όλοι. Διάβασα. Μπράβο. Λοιπόν, εσείς τι θέλετε, με συγχωρείτε, τι θέλετε δημοσιογραφία από τους δημοσιογράφους, υποτακτική στον πρόεδρο, στην εταιρεία όπως κάνετε εσείς, στο Μαρινάκι και στον ιωδήποτε Μαρινάκι, να πούμε Κόκαλη και Βαρδινογιάννη και τα λοιπά. Και να ξέρετε, και δεν το λέω τώρα για τους Αθηναίους, το λέω για τους δικούς μας εδώ, μην παίρνετε απ' έξω τηλέφωνα και στέλνετε email στους ρεπόρτερ δεξιά και αριστερά και διαμαρτύρεστε. Εντάξει, θα σας πληρώσετε έξοδο ο Σαββίδης να έρθείτε από εκεί εδώ πέρα. Θα σας κάνει και το τραπέζι και θα πάτε και τζάπα στο γήπεδο. Εντάξει, κουτραδόρι. Άντε, μπράβο. Έκλεισε με τα γραφεία. Μισό, όχι. Έκλεισε. Άντε, κουτραδόρι όλοι. Κούτρες. Άντε, μπράβο. Κοίταξε. Λέγε. Μπορώ να μιλήσω κάπου. Ναι, προλάβει γιατί είναι και 30 ναι. Και ο Χιλτίδης λέει ότι πρέπει να είμαστε συνεπέστατοι στο ραντεβού των διαφημίσεων. Ναι, βεβαίως. Κοίταξε να δεις, τον είχα δει το Σέρνα. Σέρνα. Ναι. Λοιπόν, πρωτού 4-5 χρόνια θα μου πεις χαίρο πολύ Ζανέτος. Και εγώ πρωτού ήμουν στα νιάτα μου νιάτο και τώρα με αποκαλείς αρκούδα. Πεδαράσι σου. Τώρα με αποκαλείς αρκούδα. Εντάξει, τα χαϊδευτικά σου. Χαϊδευτικά. Αρκουδάκι πες τότε, αφού είναι χαϊδευτικά. Λοιπόν, τον είχα δει το Σέρνα πράγματι γεννημένος αρχηγός, πολύ μεγάλος παίκτης, όλη τη δεξιά πλευρά, συνέκλεινε και προς τα στόπερ βοηθούσε και στα κόρνερ ήταν ένας μοντέρνος. Back. Θυμάμαι πρωτού 3-4 χρόνια όταν παρακολουθούσαμε πανευρωπαϊκά προκριματικά για παγκόσμια. Α, και εγώ τη Σαμπουζάκη, θυμάμαι. Πριν 50 λοιπόν, χρόνια ήταν. Έκανα τη διευκρίνηση. Τώρα όμως τα 37 του για όνομα του Θεού. Ναι. Έχει να παίξει και ένα χρόνο. Ναι. Δηλαδή έρχονται να οικονομήσουν πάλι, έρχουν να κατασπαράξουν πάλι τον. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθώματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com. Μεϊμάρης. Ρε παιδιά. Εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο. Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Μετρόπολης 95,5. Στα καλύτερα εστιατόρια της πόλης. Στη μισή τιμή με το goldmall.gr. Απολαύστε σήμερα. Γευμάει δείπνο 2 ατόμων μόλις με 10 ευρώ στον εντυπωσιακό χώρο του αγαπημένου ρέστοραν Φιλέτο Σολομονίδης με αυθεντικές γεύσεις και πλούσια πιάτα αλλά και 40 χρόνια ιστορίας και μοναδικής υπογραφής στη γαστρονομία της πόλης. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-230-060. Έρχεται Heavy Metal Σεισμός. You take my life! Η DD Music παρουσιάζει Rock
Rock Wave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe, Iron Maiden, Judas Priest, Volbi, Saxon, Tremonti, Accept. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πότε να μας πει ο Τσάρτας το λογαριασμό του στην εφορία και μετά μας κάνει τον πατριώτη και ο Τσάρτας. Εντάξει. Καλό παιδί παιχταράς. Από εκεί και πέρα μας έχει κουράσει και αυτός. Για λέγε, τι τοποθέτηση έκανε, δεν ξέρω ο Τσάρτας. Έλα, εντάξει. Δεν ξέρω, εντάξει. Ο Τσάρτας τώρα τι να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, να κάνει τον προπονητή, να κάνει τον μάνατζερ στον χώρο του ποδοσφαίρου, παιχταράς μεγάλος να πούμε χρόνια, το έχει ρίξει τώρα στο Facebook και στο Instagram. Άντε τώρα, ρε Τσάρτα. Δεν τα ξέρω. Facebook και Instagram, Facebook και Instagram, μας κούρασες να πούμε. Λοιπόν, άντε και εσύ, Τσάρτα, τελείωσες και εσύ. 1200 μέτρα έπεσε γυναίκα χωρίς αλεξίπτωτο και σώθηκε. Το κατακριούργησε ο άντρας της. Ποιο κατακριούργησε ο άντρας της? Το αλεξίπτωτο. Το κατακριούργησε, το κομμάτιασε. Ναι. Έπεσε από πάνω μαζί της. Κατέβηκε κάτω αυτός και περίμενε να πεθάνει. Και αυτή σώθηκε. Και τον κάνει δικαστήριο. Τρομερό πράγμα. Τις προάλλες. Δηλαδή δικαίωση... ήθελε να τη δολοφονήσει. Δεν κατάλαβα τι. Ναι, ήθελε να τη δολοφονήσει. Ναι. Και σήμερα είχαμε και μια άλλη δολοφονία. Μια γυναίκα ενός παράγοντα του. Πρώην γυναίκα ενός παράγοντα του ποδοσφαίρου του Γυαλιά. Γυαλιά στα Τρίκαλα. Τι έγινε με την Πήγε με μια φίλη τη 6 ώρα το πρωί, γυρίζαμε κάνα κολάδικο εκεί που γυρνούσαν. Ποια η γυναίκα? Η γυναίκα του Γυαλιά, η πρώην, ναι. Πήγε ένα πληρωμένο δολοφόνο, δεν ξέρουμε από ποιον. Θα ανοίξει τώρα υπόθεση, δεν ξέρουμε ανάλογα. Γιατί οι υποθέσει ανοίγουν ανάλογα, να ξέρει. Ανοίγουν, ναι. Μπαμ, μπαμ, δυο στο κεφάλι, πάρτε να κάτω. Στόπο φλωρεών. Συνήθως γίνονται εναντίον ανδρών, μαφιόζων, είναι τα λεγόμενα συμβόλαια θανάτου κλπ. Εδώ να πούμε, διαβλέπω κανένα ερωτικό πάθος, κάτι διαβλέπω όταν είναι γυναίκα να την καθαρίσουν έτσι. Ερωτικό πάθος. Βέβαια. Άμα είναι ρε αντιζηλία, ερωτικό πάθος. Ρε Σαράντο. Ερωτικό πάθος, άμα είναι, σκοτώνει μόνος του. Δεν βάζει δολοφόνο να τη φάει, είσαι τρελός. Το πάθος είναι άλλο, ρε. Όλοι οι τέτοιες οι δολοφονίες έχουν να κάνουν με οικονομικά μεγέθη. Για μαρμίτα γίνεται όλη η ιστορία. Τώρα σκοτώσουν γυναίκα. Τι ερωτικό πάθος. Εσύ αν ήσουν με πάθος ερωτικό και ήθελες, ήσουν με μια γυναίκα, θα έβαζες το δολοφόνο να τη φάει ή να την έτρωγες εσύ λάχανο. Και τα ερωτικά... Ούτε δολοφόνο θα έβαζα, ούτε εγώ θα την έτρωγα. Δεν τα ξέρεις τα γράμματα. Το ερωτικό πάθος, ο ερωτικός φόνος γίνεται αυθόρμητα. Ναι. Δεν τη σκοτώνει κάθε, πώς το λένε, με σκέψη να πούμε να τη φάει. Δεν το ξέρει. Έφτασε σε μια ηλικία, θα φύγει σε τόπο αναψύξεως και σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν τα ξέρεις τα γράμματα. Πόσα καλοκαίρια θα ζήσεις. Καλά ρε, φαγώθηκες να με στείλεις τώρα, τι πράγμα είσαι εσύ να πω. Οπότε έρχομαι συνέχεια. Πόσα καλοκαίρια σου μείνανε, το χαρτί τόσο θα γράφει αν πεθάνεις τώρα, τίποτα άλλο δεν έχεις να πει. Θέλω να σου... Γενιά Πολυτεχνείου και το χαρτί πόσο θέλω θα γράφει αν πεθάνεις. Θέλω να αναφέρω, το γεγονός ότι πλησιάζουμε και πρέπει να είμαστε σοφότεροι. Αυτό θέλω να πω. Γινόμαστε κάθε μέρα. Ρωτάμε τους. Εσύ γίνεσαι τρελότερος. Σοφότερος δεν γίνεσαι. Τρελότερος γίνεσαι. Όσο περνάει ο καιρός γίνεσαι τρελότερος. Δεν ξέρω. Εγώ όμως έδωσα την είδηση η οποία θαύτηκε σήμερα. Γιατί σήμερα οι Θεσσαλονικείς, ως επιτοπλίστων, ασχολήθηκαν με αυτόν τον 36χρονο δεξιό μπακ, να πούμε. Με τα αυτά. Ασχοληθήκαμε όλη τη μέρα με αυτό το θέμα. Όλη τη μέρα με αυτό το θέμα. Ενώ για τον Κοτζιά, ο οποίος. Πήγε να πούμε να βγάλει άκρη και τα μαντάτα δεν είναι καλά. Η άκρη δεν βγαίνει. Θα λέγεται τα Σκόπια Μακεδονία. Άνω Μακεδονία, συγγνώμη, Άνω Μακεδονία τελικά. Άνω. Είτε Άνω Μακεδονία είναι, είτε Νέα Μακεδονία είναι, εσύ τι θέλεις να είναι. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Τον όρο Μακεδονία δεν το θέλω καθόλου. Πάμε. Τι είναι, ρε Χιλιτή? Επανάληψη. Επαναλαμβανόμαστε. Το χάσατε το όνομα, λέω. Επαναλαμβανόμαστε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Το άλλο θέμα. Οι Παοξίδες έχουν ψηφίσει, έχουν γίνει γκάλοπ και σύμφωνα με αυτά που έκανε το Μέτρο Σπορ σήμερα και το Μετρόπολης, είναι αντίθετοι κατά 75 με 80% στη μεταγραφή αυτή. Που σημαίνει αυτό σε αυτούς οι οποίοι σήμερα ρίξανε λάσπη τόνους στο Μετρόπολης και στους ρεπόρτερ και σε όσους κάνανε εκπομπές και ήταν ενάντια στη μεταγραφή αυτή. Λέω λοιπόν σε αυτούς όλους και εξ Αμερικής ότι να σταματήσουν το παραμύθι. Γιατί το λαϊκό αίσθημα
Και η λαϊκή απέτηση είναι αυτή η οποία μετράει περισσότερο. Και αν ο Σαββίδης μετρήσει τη λαϊκή απέτηση, αν ο Σαββίδης μετρήσει τη λαϊκή απέτηση, ναι, και μάθει από το μεγαλύτερο σε ακροαματικότητα, θεαματικότητα, αναγνωσιμότητα, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Ραδιόφωνο και τα λοιπά, πώς τα λένε, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, ότι ο κόσμος είναι αντίθετος, εγώ θα ξανακάνω νέο γκάλοπ, γιατί και εγώ άκουσα σήμερα από το δικό μας ιδιαίτερα το ραδιόφωνο, ότι ο κόσμος έχει επηρεαστεί και η πρώτη μεταγραφή που αν θα γίνει σήμερα, αύριο ή θα χαλάσει, εγώ πιστεύω θα χαλάσει η μεταγραφή. Σας λέω δηλαδή ότι πιθανολογώ ότι με αυτό που έχει γίνει σήμερα, ότι ο Σαββίδης και η γύρω του θα κοιτάξουν κάτι άλλο να κάνουν. Υπάρχει βέβαια και το σκηνικό ότι ο μάνατζερ θα πρέπει να δώσει τον παίκτη αυτόν για να φέρει έναν άλλον. Δηλαδή με άλλα λόγια, το Σαββίδη για άλλη μια φορά θέλουν να το φέρουν, πάνε το δαγκάσουν, να το φέρουν σαβούρα. Να επιστρέψω λίγο το ερώτημα. Παρακαλώ. Εάν έρθουν πολύ σοβαρές προτάσεις με τις ρήτρες για Πέλκα, αντέστρεψε το ερώτημα στους Παοξίδες και για Μπρίγιοβιτς, θα συμφωνήσει ο λαός του ΠΑΟΚ να δοθούν αυτοί οι δύο παίκτες τη στιγμή που ο Λουτσέσκου είπε εγώ θέλω τον κορμό και 2-3 προσθήκες. Αν έρθουν τώρα προτάσεις με τις ρήτρες αυτές των 7, 8, ναι, 5 εκατομμυρίων. 10 και 7 είναι. Ναι, 10 και 7. Τι θα πει ο λαός του ΠΑΟΚ. Να θέσουμε και αυτό το ερώτημα. Άκου. Και αυτό τώρα, το ερώτημα. Ναι, άκου. Ακούω. Εάν έρθει ένας και σκάσει 10 εκατομμύρια δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι. Φεύγεις. Να δούμε τι λένε όμως, τι λέει και ο λαός του ΠΑΟΚ πάνω σε αυτό. Άλλο λέει, στιγμή... δεν μπορεί να μιλήσει να πληρώσει ο άλλος τη ρήτρα, τι να πει ο λαός του ΠΑΟΚ. Αν έρθει αύριο η Μπεσίκτας και πει ο Πέλκας δεν σου δίνω 4 που θες, σου δίνω 7, που είναι η ρήτρα, 7 δεν είναι η ρήτρα, 7 είναι. Το παίρνει τον παίκτη. Τελείωσες. Τα βρίσκει και με τον παίκτη, θα μου πεις βέβαια μπορεί να μην τα βρει ο παίκτης. Αλλά υποτίθεται ότι ο παίκτης συνήθως τα βρίσκει. Το δύσκολο είναι να τα βρουν οι ομάδες μεταξύ τους. Αν τα ρίξει τα 7 εκατομμύρια, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι. Δηλαδή έχει ένα παίκτη ο Κόντε. Ο Κόντε παίζει στα Γιάννενα. Ναι. Έχει μια ρήτρα 800 χιλιάρικα. Λένε μεταγραφή τελειωμένη. Ο ΠΑΟΚ δεν δίνει 800. Στη φιλινάδα του. Τα Γιάννενα. Και καλά κάνει. Ναι, λέει εγώ για αυτόν 31 χρονών. 250-300 χιλιάρικα. Δίνω 300 χιλιάρικα στον Χριστό Βασίλη. Ναι. Του έδωσε και τις μπογιές να με βάψει στο ξενοδοχείο, εντάξει κτλ. Ναι, οικονόμησε και εκεί ο Χριστό Βασίλη. Η κιλάρο του έφτασε μέχρι απέναντι. Ναι, 340-300 χιλιάρικα, να σου δώσω και τον Κουλούρι, τον Τουσταμπάνι και τον Κίτσιου και κάνα δυο ακόμα και να τελειώνουμε. Αυτό είπε. Ό,τι είπε δηλαδή Μπεσικτάς στον ΠΑΟΚ. Του λέει: εγώ δεν σου δίνω 7 εκατομμύρια, κύριε, για τον Πέλκα. Σου δίνω όμως δύο παίκτες, ένα εξτρέμ και ένα φορ και 4 εκατομμύρια. Θέλεις ή δεν θέλεις. Αν τα πάρει έτσι, ναι, αν τα πάρει έτσι, τότε ο λαός μπορεί να γκρινιάξει. Να πει τι έγινε τώρα κάτω από τη ρήτρα, το δώσετε κτλ. Αν έρθει κάποιο και πάρει 5 εκατομμύρια τον Μπρίγιοβιτς και 4,5 ή 5,5 εκατομμύρια αντί για 10, μπορεί να τον πει: έλα, μόνο γιατί τον έδωσε κτλ. Βέβαια, μπορεί να μάθει ποτέ την αλήθεια. Γιατί το λογιστήριο να πει άλλα. Και... δίνεις λίγο το λόγο τώρα. Λοιπόν, ο Πέλκας μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής γιατί είμαστε και συμπατριώτες. Δεν με νοιάζει. Ναι, ρωτάνε όμως αυτό το παιδί. Ναι. Είναι συναισθηματικά δεμένος με τον ΠΑΟΚ, με τον τόπο του, με την Ελλάδα κλπ. Αυτό το 24χρονο παιδί σιγά. Το ρωτάνε αν θέλει να πάει να παίξει στην Τουρκία, σε μια ξένη χώρα, ξένη γλώσσα κλπ. Άμα τα πάρει. Το ρωτάνε. Γιατί να μην πάει. Ναι. Τόσοι Έλληνες πήγαν στην Τουρκία και παίξαν. Ναι. Και οικονομήσαν. Τι μου μου. Εγώ νομίζω ότι ο Πέλκας είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτεί κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ξέρω, θέσε το είναι από αυτούς που... Ξέρεις τον πατέρα του, δεν είπες. Πότε θα πάνε να φάμε εκεί, πότε είπες θα πάνε να φάμε. Ας πληρώνω εγώ. Όχι, να σου πω κάτι για να φας άνετα και για να μην όσο θα τρώμε να πούμε έχεις την αγωνία του τραπεζιού, θα το ξέρουμε μεταξύ μας μόνο. Θα σου δώσω εγώ τα χρήματα να πληρώσεις. Α, θα είσαι χωρικός τραπεζιού, ναι. Ναι. Όχι εκεί μπροστά. Πιο μπροστά στο αυτοκίνητο θα στα δώσω εγώ για να φας άνετα να πούμε. Γιατί θα έχεις την αγωνία και λιγότερα έξοδα. Και λιγότερα έξοδα. Έχεις ξεμπλέξει τώρα, ας πούμε. Έτσι. Μεγάλα έξοδα κτλ. Είσαι σε καλό δρόμο, να πούμε. Υγιέστατος. Καλό δρόμο. Μπράβο στις εξετάσεις που ναι, πραγματικά. Αν δεν είναι αλουνού οι εξετάσεις. σίγουρα είναι δικές σου εξετάσεις. Λοιπόν, μήπως τις μπέρδεψε ο γιατρός με κάποιος άνθρωπο. Τι θα σε πάρει. Ακούει και η γυναίκα μου τώρα. Ναι. Λοιπόν, και... Κυρία μου, αυτές οι εξετάσεις ούτε ο καλύτερος υγιής άνθρωπος. Μήπως έγινε κανένα λάθος, λέω. Με κανέναν άλλον. Μπορεί να. Σαράντος έλεγε πάνω. Ναι, 40. 40 έλεγε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μακάρι. Έτσι, λοιπόν, δεν πεθαίνεις, όχι, το τραπέζι, εντάξει. Εντάξει. Θα είμαι μέσα. Περιμένω τον παπά του Πέλκα να μας καλέσει για να του κάνουμε το τραπέζι. Γιατί το χρωστάμε. Του πρόδρομου. Έτσι. Μας περιμένει και το φιλαράκι σου, Νίκος, ο Γεννησιώτης. Χωρίς Νίκο Γεννησιά δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, λέγε άλλο. Τι να πω. Για τον Νότι, έχω πολλά μηνύματα.
Για λέγε. Από αριστερούς και από πολλούς Αλβανούς. Ναι, φίλους του ΠΑΟΚ και τι... Όξο το Κοπρόσκυλο από την Αλβανία. Και τα ξέρεις γιατί, ξέρεις γιατί. Είναι μεγάλος τραγουδιστής ο Νότης. Είναι μεγάλος ερμηνευτής. Για να το πάμε τώρα στο καλλιτεχνικό. Ναι. Απ' την άλλη μεριά έχει τοποθετηθεί και είπε ότι εγώ είμαι σε αυτό το στυλ με τους ξένους και τα λοιπά. Και στους ξένους με ένα λεπτό. Είμαι κάθεο, είμαι άθεο, τα λεπτά σαν εσένα. Σαν εμένα. Τα λεκουάνα. Ναι. Άμα πω εγώ όμως, ξέρεις, έξω οι ξένοι, ζήτω η Ελλάδα και τα λοιπά, Αλβανοί, φυγέτε από εδώ, Βρωμιάριδες και τα λοιπά, Ελληνοί τύποι. Και πάω, ας πούμε, στην Αλβανία να κάνω, ας πούμε, τουρνέ, ναι. Για να κάνω εκπομπή, ας πούμε, εκεί να κάνω λαϊκό δικαστήριο κτλ. Και με πλακώσω στις μάπες οι Αλβανοί, θα έχουν δίκιο. Βέβαια. Δεν θα έχουν δίκιο. Το διακρίνει μεγάλη θρασίτητα. Τη στιγμή που καταφέρεται και λέει αυτά για τους Αλβανούς. Πώς πάει και στα λεφτά από εκεί πέρα, 150 ευρώ. Και 200. Άσε μας ρεσφακιανάκι. Ναι. Έτσι γίνεται αντίπαθης. Αν λοιπόν ήταν ουδέτερος και έλεγε, εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης για όλο τον κόσμο. Είμαι ένας καλλιτέχνης για όλο το ναι. λαό. Είμαι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν έχω παροπίδες και έτσι, αυτά κτλ. Ξέρεις τι θα λέγανε οι Αλβάνοι. Ζήτω ο μεγάλος τραγουδισταράς. Ζήτω ο μεγάλος τραγουδισταράς ο οποίος έχει μια φωνάρα και ερμηνείες τρομερές και θα ήταν στα ουράνια. Με 30 ευρώ να τραγουδήσει. Ας πήγαινε με 30 ευρώ. Ναι, θα ήταν στα ουράνια να πούμε. Ξέρεις πώς έγινε τραγουδιστής του Φανκανάκη, θέλεις να το ακούσεις αυτό. Πώς έγινε. Ήταν ο ντράμερ του συγκροτήματος στο Δελφινάριο. Όπου παρουσιάζεται. Ήταν ντράμερ αυτό. Ντράμερ. Τράμερ. Ο ντράμερ, ναι. Βαρούσε τα. Ναι, και, ναι. Σπάζει, και σπάζει το πόδι του ο τραγουδιστής. Επειδή παρακολουθούσε όλο το πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, και λέει με μια πρόβα πολύ σχετική μικρή, μια μέρα και λοιπά εκεί, ότι θα τον αντικαταστήσω εγώ. Και έτσι έγινε φίρμα ο Σφακιανάκης. Δεν ξέρω αν το ήξερες. Δεν το ξέρω. Έτσι έγινε. Πότε έγινε αυτό. Αυτό μπορεί να. Πρωτού 30 χρόνια, 40. Πόσο χρόνο ο Σφακιανάκης δεν είναι 60 τώρα. Καλά, σημειώνει την κάση τα χρόνια και αυξάνει τον αλωνόνε. Δεν ξέρω, ρε. Πώ είναι 60 εξιντάρις ο Σφακιανάκης. Δεν φαίνεται για 60 άρι. Ποιο δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι 60, λε. Πιστεύω. Πιστεύω. Δεν είναι 60, είναι 58. Εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Έχουμε και τον Άρη. Τον Άρη, ο οποίο φεύγει το φάει οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο. Το 59. Καλά, λέει. Λοιπόν, 59. Ναι, καλά, λέει. 59 χρονών. Τι σου είπα. Λοιπόν, το 58, το 59. Μόνο εμείς μεγαλούν. Ναι, 59 χρονών. Νοέμβριο. Ναι, λοιπόν. Είναι συνομήλικος με ποιον? Με τον Ιβάν Σαββίδη. Λοιπόν, δεν μοιάζει μεγαλύτερος ο Ιβάν από τον... Μοιάζει γιατί αφήνει το γέννη, ξέρω εγώ, αυτό το άσπρο το γέννη, τον μεγαλώνει. Το μεγαλώνει το γέννη. Βέβαια. Δηλαδή, άμα ξυρίζει το γέννη, δεν θα φαίνεται τόσο... Λοιπόν, είμαι συνομήλικος με τον Σαββίδη και εγώ, τον περνάω 2 χρόνια. Καμιά 10. Λοιπόν. Γιατί ένας άντρας να θέλει να μειώσει τα χρόνια του? Ποιος θέλει να μειώσει τα χρόνια του? Δεν λέω για σένα. Ένας άντρας που είναι, ας πούμε, 42 χρονών. 42 δεν πειράζει. Λέμε. Μετά τα 60, τα 42 ακόμα τα λες άνετα. Τα λες. Ή ένας 50 λέει με 48. Ή να είσαι, ξέρω εγώ, 64 και λες είμαι 59. Λοιπόν, γιατί να το κάνει ένας άντρας αυτό? Τι τον πιάνει? Όταν θέλει να συγκινήσει μια γυναίκα πολύ μικρότερη του. Προφανώς, όταν θέλει να συγκινήσει μια γυναίκα πολύ μικρότερη. Αυτό είναι ένα θέμα εκπομπής. Λοιπόν, θα το αναλύξουμε. Κάποιος ο οποίος κρίνει. Κάποιος ο οποίος τώρα είναι 60 και φλερτάρει μια 40, μπορεί να την πει ότι είμαι 50-52, ρε φίλε. Ναι. Γιατί 40 μπορεί να πει θα πάω με 20 χρονών μεγαλύτερο. Μην εκχυδαίσουμε την εκπομπή. Όχι, θα στο σταματάμε εδώ. Άμα ξαπλώσει 40 μετά, θα ικανοποιηθεί. Δεν θα ικανοποιηθεί. Ήξερα ότι θα το πα εκεί. Είτε κόψει χρόνια. Άμα κόβει χρόνια, το πουλί δεν είναι. Να μιλήσουμε λίγο για τον Άρη. Δεν μεγαλώνει το πουλί άμα κρύβει χρόνια. Να μιλήσουμε για τον Άρη. Δεν μιλά για τον Άρη, τι να σου πω. Εμένα πάντω με κάνει εντύπωση. Έχει κόσμο και ο Άρης. Με κάνει εντύπωση σήμερα στο 2018 ότι οι γυναίκε δεν κρύβουν τα χρόνια του και τα κρύβουν οι άντρε. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό? Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει εσύ. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ. Όταν θέλει να φλερτάρει μια πολύ νεότερη του γυναίκα. Μάλιστα. Αυτό κάνει τότε. Κρύβει τα χρόνια του. Ή όταν τα κρύβει από μένα, τι θέλει να φλερτάρει εμένα. Τότε γιατί το κάνει? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποιο τα κρύβει τα? Μπορεί. Μπορεί, λέει ο. Λοιπόν, ξέρεις, πηχτές Γιάννη και για μένα και για σένα είναι αυτές. Το κατάλαβα. Και για μένα και για σένα. Δεν κάνει. Με εσύ κάνει εκπομπή. Και θα σου πω και το άλλο. Παίρνει μια εφημερίδα να διαβάζει. Ναι. Μέτρο Σπορτ. Ναι. Και η δημοσιογράφος που γράφει, ας πούμε, τη στήλη. Και η φωτογραφία που βάζει είναι όταν τα σκόνα ήταν στη μόδα, να πούμε. Ρε, τι βάζει τη φωτογραφία, να πούμε, 20 χρόνια πιο μπροστά. Άντε να είσαι καλλιτέχνης να πεις ότι τους βάζουν στην αφίσα, τους κάνουν καινούργιες τις μάπες και άμα το δεις το πρωί να ξυπνάει, λες. Ματαιοδοξία, ματαιοδοξία. Ματαιοδοξία. Ματαιοδοξία είναι αυτό. Εμένα με κάνει εντύπωση γιατί το κρύβει ο άντρας και πλέον οι γυναίκες
Δεν μασάνε και λένε την ηλικία τους. Και μασάνε οι άντρες. Αυτό σου είναι... Σου είπα ποιος είναι ο λόγος. Η γυναίκα γιατί να μην τα κρύψει δηλαδή. Τα κρύβουνε ρε οι γυναίκες. Ποιες γυναίκες δεν τα κρύβουνε να πούμε. Αν θέλει να σε βρει μια γυναίκα, ρώτα την πόσο χρονών είσαι να πούμε. Θα κατσουφιάσει. Θα κατσουφιάσει. Βέβαια, δεν θα σου πει ποτέ. Εκτός αν είναι 18-20 χρονών κοριτσάκι. Ρώτα καμία πάνω από τα 45-50 θα σου πω εγώ. Δεν λέει. Όχι. Γιατί να μην πει. Δεν λένε. Τα κοριτσάκια τα μικρά λένε. Οι 45-50 κρύβουν. Εμένα η θεία μου η Σωτηρία ήταν να παντρευτεί 30 χρονών. Θα και... κάνουμε κοιλιά. Ναι. Τώρα αν πεις να πει έκρυψε ένα χρόνο. Θα κάνουμε κοιλιά. Έκρυψε ένα χρόνο. Όταν λες για το θείο το Σίμω, για τη θεία Σωτηρία και λοιπά, κάνουμε κοιλιά. Σου λέω ρε τι κάναμε παλιά. Γνωρίζουμε όλο το γενεολογικό σου δέντρο. Έκρυψε ένα χρόνο. Ο θείος ο Σίμος, η θεία ναι. Τέτοια, η θεία τέτοια. Η θεία η θεία. Εγώ θα πάω να πω κάτι, μη κάναμε κοιλιά. Εσύ, μάθαμε να... Ναι, αλλά εγώ 20 χρόνια είμαι εδώ πέρα το βράδυ. Εσύ ήρθες 3 μήνες, δεν ξέρεις πώς γίνεται το έργο εδώ. Εγώ στα λεωφορεία δεν ήρθα να σου πω πώς θα κόψεις το εισιτήριο. Εσύ ήρθες εδώ 3 μήνες. Θα μάθεις πότε γίνεται. Με ισοπαίδωσες τώρα, ναι. Εντάξει. Δεν το ξέρεις δηλαδή εντάξει, το έργο. Εντάξει, θα σου πω. Δηλαδή τώρα σαν να πάω στον πιλότο και να του πω. Όχι. Σαν να πω τον πιλότο, κάτσε στην άκρη πιλότο. Κάτσε να σηκώσω τα Airbus εγώ να πούμε. Αυτό που λέει είναι ο θυμόσοφος λαός. Ναι, βέβαια. Ναι. Δεν το ξέρω. Τα αλεπού 100 χρονών, τα αλεπουδάκια 110. Αυτό μου είπες τώρα. Τώρα τι αλεπουδάκι. Αυτό είσαι. Αλεπούδαρος είσαι εσύ. Ναι. Εσύ είσαι ο αλεπουδέλης. Εσύ είσαι ο αλεπουδέλης, να πούμε. Τι να πω. Η πιο σοβαρή είδηση που σου ξέφυγε είναι ότι μέχρι και ο Σαββίδης τα βρήκε με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα του χρόνου ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί για το πρωτάθλημα. Δεν τα βρήκε ο Σαββίδης με τη Νέα Δημοκρατία. Οι φλόροι της Νέας Δημοκρατίας τα βρήκαν με το Σαββίδη. Και οι βουλευτές εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαν κλάσει μέντες και πατάτες να πούμε με νευροκοπίου και προσπαθούσαν να πούμε γιατί θα χάναν το μεροκάματο. Έτσι και γινόταν ο λαός του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και δεν τους ψήφιζε. Είχαν χλωμιάσει. Κάτι καλαφάτιδες, κάτι ορφανοί, κάτι ράπτες, κάτι ιστορίες. Είχαν χλωμιάσει, τη χρυσή βγάλανε. Σου λέει τι γίνεται τώρα. Τώρα με έθιξες από τα προηγούμενα που είπες, με έθιξες. Ναι, μη είναι. Ότι ήρθες εδώ να με υποδείξεις πώς θα κάνω τη δουλειά μου. Αυτό μου είπες. Είπες τρεις φορές κάνουμε κοιλιά. Άσε το κρίνω εγώ αυτό. Με έχεις κάνει μπίλες τώρα. Δεν το ξέρεις το έργο. Δεν μπορεί. Δεν ξέρεις το έργο. Δεν θα μπορέσω να αναταχθώ τώρα. Μας ακούν και στο κορδελιό έτσι. Τι θα πει αναταχθώ. Αναταχθώ τι σημαίνει. Να μπορέσω να πάρω τα πάνω μου δηλαδή. Δεν μπορέσω. Μετά από αυτό που μου είπες. Μάλιστα. Εντάξει. Λέω να ανοίξουμε γραμμές. Να ανοίξουμε γραμμές. Τα θέματα. Γιάρη δεν είπαμε όμως. Δεν είπαμε, μόλις πήγαμε να πούμε. Το θεωρείς μικρό σωματείο. Ακούει και ο Στέφανος τώρα. Ακούει και ο. Πώς το λένε, και ο Βασίλης. Ναι. Τη μαρμίτα. Σ' ακούνε και οι Αργιανοί. Μόλις πήγαμε να πούμε κάτι. Εμένα οι Αργιανοί στην εκπομπή είναι πριβέ. Ναι. Πριβέ. Στέφανος, Χατζινάκος. Κίνικο Κούλικο. Αργιανός από Αθήνα, τέσσερις. Πού είναι αυτός, έχει καιρό να ακουστεί ρε. Πέμπτος άμα βγει. Ο Θοδωρής, πού είσαι ρε Θοδωρή, πάρε να πεις μια καλησπέρα. Πέμπτος άμα βγει, μπελάς θα είναι. Ρεκόρ θα είναι. Μπελάς, θα σε κάνει ζημιά. Α, και ο ταξιτζής, ο Λυκούργος που βγαίνει. Μάλιστα. Ο Λυκούργος, ο πέμπτος. Λοιπόν, διάβασα ότι πάει στην Αμερική, πάει να συζητήσει με αυτόν τον... Πώς τον λες να που μοιάζει αυτόν τον φωτορεπόρτερ που κάνουν και παιχνίδι για αυτόν τον Γιάνκα. Ναι. Ο Γιάνκα, ναι. Τον οποίο τον είδα μισό. Όποτε πάει ταξίδι στην Αμερική, ναι. Κρύβεται στην Περαία. Στην Περαία, λες. Καμιά Αμερική δεν πάει. Και άμα πήγε για το Γιάνκα, το σωσία του Γιάνκα, θα το δούμε αυτό το έργο. Πάντως ο προπονητής κλείνει και αυτό είναι θετικό. Αφού κλείνει και. Ναι. Δεν ξέρω, το διάβασα στην εφημερίδα. Μας να πω. Πώς αισθάνεσαι. Εντάξει, Μετρόπολης, παίρνω ότι. Τον συνέστησε ο Βαλβέρδε, παρακαλώ. Δεν ξέρω, πορταπηλιάτικο ψέμα. Ο Βαλβέρδε λέει, τον συνέστησε στον Άρη. Ναι. Άρα πρέπει να είναι πολύ καλός. Ναι. Στα μείον είναι 64 ετών. Γιατί 64 ετών. Όσο είμαι εγώ δηλαδή, ακριβώς. Εσύ είσαι, ναι. Είσαι ακμεότατος, να πούμε. Ναι, 64 λέει για προπονητής μου, λέει ο Στέφανος είναι μεγάλος. 64 είναι μεγάλος. Έτσι είπε ο Στέφανος, ο Αριανός. Ο Χρήστος από τη Λαμπράκη λέει, ο γέρος κι αν στολίζεται, σε ανήφορο γνωρίζεται. Πες με το Σαράντο. Είναι, λέει, ένα αρητό το οποίο είναι σοβαρό. Ο γιατρός λέει, ο φίλος σου που τον αγαπάς πολύ, δεν τον χωνεύεις, ξέρω. Δεν είπα τέτοιο ο πράγμα. Ο Τότσο μου το είπες κατηδίαν. Τι λέει ο άνθρωπος. Τι. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Τον ανέρα στον ιατρό. Όχι, δεν είπα τέτοια πράγματα. Που τα σε sexual, παρακαλώ. Γιατί δεν τα λες στον αέρα. Και ασεξουαλ και ασεξουαλ. Τα είπατε ή εδώ τα είπατε εσείς. Δεν συμφωνώ εγώ, λες με αυτά. Είπατε ότι είσαι ασεξουαλ, δεν σεξουαλ. Είπα αυτός. Εγώ δεν κατηγόρησα. Είναι ένα πολύ καλό μυαλό. Είσαι ο κτηνίατρος, είναι ένα πολύ καλό μυαλό. Γιατί λες άλλο στο μικρόφωνο και άλλα λες από πίσω, να πούμε. Δεν είπα τίποτα από πίσω. Φοβάσαι μη χαλάσει τη σχέση. Όχι, ρε φίλε μου. Ο γιατρός δεν είπα. Γιατί καταφέρεται κατά του Παναθηναϊκού, τη ΑΕΚ κλπ. Και δημιουργεί αντιπάθεια, αυτό είπα. Ο κτηνίατρος είναι ένα πολύ καλό και φωτεινό μυαλό. Ξέρει πολλά πράγματα. Ξέρει πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, αλλά στο διάλειμμα θα λες άλλα για τον γιατρό. Θα πεις τι με είπες τώρα, γιατί με βάζεις να μαλώσω με τον γιατρό. Ρε, εσύ είπα τέτοια πράγματα, γιατί. Θα πεις τώρα. Εγώ τα νέα παιδιά τα αγαπάω, ρε. Έχω παιδιά στην ηλικία του. Προτεραιότητα έχει η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα του Βορρά, λέει ο κτηνίατρος. Και αυτή ποια είναι. Την Ξάνθη, λέει. Ξάνθη, λέει, ναι. Έτσι λέει. Εντάξει, αυτό έτσι εννοεί και χθες τον άκουσα. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Πείτε μας για αυτή τη μεταγραφή, γιατί εγώ πήρα αρνητικά μηνύματα όλη τη μέρα που άκουγα ραδιόφωνο και έπαιρνα blog, site, my, τις ιστορίες. Το άλλο είναι, θέλω να βγουν όσοι Αλβανοί μας ακούνε και να μου πούνε τη γνώμη τους για τον Σφακιανάκη και αν θα πρέπει να πάει εκεί να τα οικονομήσει ή να γυρίσει πίσω και να πάει σε κάνα νησί να δουλέψει και να βγάλει τα προστοζήν. Όποιοι Αλβανοί μας ακούνε, παοξίδες όσοι πριτοπλείς των Αλβανοί μας ακούνε, να βγουν και να με πούνε για τον Νότι τον Σφακιανάκη. Τρίτον, και αν θέλουν να βγουν να μου πούνε εάν πιστεύουν ότι ο μπάτσος που του πιάσανε να βαράει τον, πώς το λένε, τον δήμαρχο, θα πρέπει να απελαθεί από την αστυνομία, ναι ή όχι, ή να έχει μια απλή τιμωρία. Εδώ θα δικάσει ο λαός, λαϊκό δικαστήριο θα γίνει. Πάμε στον κόσμο. Όχι, θα αποταχθεί σίγουρα αυτό. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Όχι. Μπορεί να του δώσει και παράσημο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη, στην πόλη της Μακεδονίας του Αιγαίου, στη Σολούν. Σολούν. Δεν τη λένε κύριε Σαράντο ότι στη Θεσσαλονίκη, Σολούν. Σαλόνικο, Σαλονίκη, Σαλόνικο κλπ. Σολούν. Δηλαδή κύριε Ραπτόπουλε μου καλημέρα και στο Γιάννη το Χιλιτή. Ναι. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε, θα πρέπει να μάθετε να λέτε Ντομπερντάν κάκος η κολέγκα και κάτι τέτοια. Αλλά πάση περιπτώσει ας μιλήσουμε λίγο. Τι Ντομπερντάν κολέγκα, τι λέει αυτός ρε, τι είναι αυτά. Μακεδόνικα είναι αυτά κύριε. Α, Μακεδόνικα είναι. Κοίταξε να δεις. Ο Θεόκλητος που είναι ρεπόρτερ του δικός μου ρεπόρτερ. Μου κάνει πολιτικό ρεπορτάζ και ειδικεύεται πάνω σε πολιτικό ρεπορτάζ. Μιλήσαμε και μας έχει πει ότι η ιστορία είναι η συνάντηση του Κοτζιά με τον Δημητρόφ στη Νέα Υόρκη, Νόβα Μακεδονία και Γκόρνα Μακεδονία. Δηλαδή η Νέα Μακεδονία ή η Βόρεια Μακεδονία. Αλλά την ώρα που συζητιώνται αυτά, αντί να είμαστε στον δρόμο έξω ΑΟΥ και τα λοιπά, κάνουμε κριτική για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Εμείς οι Μακεδόνες. Καταρχήν είναι παιχταράς και δεν θέλω να μου πείτε ότι είχε ανάμειξη ο πατέρας του Λουτσέσκου. Α, και αλήθεια κύριε Ραπτόπουλε, τώρα που θυμήθηκα μία δήλωση του κυρίου Λουτσέσκου για φασιστικούς χειρισμούς που έλεγε, δεν μου λέτε ο πατέρας Λουτσέσκου σε ποια ομάδα, η Securitate, η δυναμό Βουκουρεστίου, σε ποια δύναμη της κυβέρνησης του Τσαουσέσκου ανήκε. Ναι. Εσείς κύριε Σαράντο που κατέχετε, που ήσασταν και παράγοντας των Μακεδονικών Απόλυτων, η δυναμό δεν είναι η ομάδα της αστυνομίας. Ή του στρατού ή της αστυνομίας. Ναι. Η Securitate, δηλαδή ο πατέρας του Λουτσέσκου κύριε Ραπτόπουλε μου, που υπηρέτησε αυτή τη Securitate, αυτή την αστυνομία που περιέθαλπε τους κατοίκους της πόλης, μάλλον του εκεί, για τον Ντουκαντάν τι γνώμη έχετε που έπαιζε στη ΣΤΕΑΟΑ. Ναι. Επειδή ήταν αντίπαλος στη Δυναμό, ο προπονητής ήταν ο πατήρ Λουτσέσκου στη Δυναμό κύριε Ραπτόπουλε μου. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Για ψάξτε το εγώ λίγο. Εγώ ξέρω ότι είναι 72 χρόνια και παίρνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Σαν ναι, αλλά καλά είναι οι δηλώσεις κύριε Ραπτόπουλε μου. Αλλά για ρωτήστε και τον προπονητή του ΠΑΟΚ στα παιδικά του χρόνια, ενώ τους άλλους κατοίκους τους λείπανε κάποια αγαθά, επειδή ο πατέρας του ανήκε στη Securitate και ήταν προπονητής και παίκτης της Δυναμό Βουκουρεστίου, πώς περνούσαν αυτοί στο σπίτι τους. Και από ό,τι ξέρουμε ιστορικά δεν χρειάζεται, αλλά αυτός είναι παιχταράς. Ασχέτως και αν έχει να παίξει 1,5 χρόνο Κωστάκι μου, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Ο άνθρωπος τον πήρε μεταγραφή ο πατήρ Λουτσέσκου το 2004 στην Ουκρανία, από την Κροατία. Δηλαδή γιατί το κάνεις τώρα αυτό και βγάζεις τέτοια. Εγώ λέω ότι ο κόσμος δεν αρέσκεται σε αυτή την κίνηση. Ο λαός. Όχι κύριε μου. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε ρε Κωστάκη. Ο Μπαρμπασάβας τι κάνει, ο Κυρσάβας τι κάνει, πες μας. Μισό λεπτό θα το πούμε. Δηλαδή ρε Κωστάκη μου, ο Ντότος που θέλει να φέρει στην ομάδα της καρδιάς σου τον Γιώργο Βαζάκα της Ισπανίας, γι' αυτό γιατί δεν λες κάτι. Άλλες οι απαιτήσεις της μιας ομάδας,
άλλες οι απαιτήσεις της άλλης ομάδας. Δηλαδή τόσο πολύ μικρίνατε τον Αρούλη, τον Άρη. Τον μικρίνανε. Ναι. Εμείς δεν μικρίναμε τίποτα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κατάπτυστος ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει ο λαός. Λέει πραγματικός πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ, και ενώ δυο μήνες πριν λιδωρούσε το σαβίδι για το πιστόλι στα μέσα μαζικής επικοινωνίας με εκείνη την άθλια γυναικεία φωνή νια, που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο αναθεωρητισμός έγινε μόδα παράλληλα με το λαϊκισμό. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, πάμε στον κόσμο, ναι. Καλημέρα. Πω, πω, τι φωνή είναι αυτή, ρε. Έλα, ο καθηγητής, ο φίλος σου από την Ξενιτιά είναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς. Ήθελα να απαντήσω λίγο στο συγκεκριμένο φίλο του Μπαουτσέ, ο οποίος εκμεταλλευόμενος προφανώς την ανωνυμία του, μπορεί να βρίζει, μπορεί να κυραίζει, μπορεί να αφορίζει. Είναι της μόδας εξάλλου, είτε ο μαζάνθρωπος, είτε η ανωνυμία. Όταν δεν είσαι ένα μέτρο απέναντι από τον άλλο για να το βρεις, μπορεί να το βρεις άνετα. Εάν είσαι απέναντι και σε αρχίσει τα κουτουλίδια ή στα μπουνίδια, τότε το σκέφτεσαι. Έτσι δεν είναι, φίλε? Το Facebook είναι. Μπράβο. Ναι, εντάξει, ναι. Λέω λοιπόν το εξής. Επειδή εγώ δεν θέλω να πέσω σε αυτό το επίπεδο, θέλω να θυμίσω στο φίλο αυτόν ο οποίος είπε ότι όλοι εμείς ήμασταν εγκέφαλοι και αυτός είναι ο φωστήρας της τρισιλίου θεότητας, ότι μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έχει στην πλάτη του 10 πρωταθλήματα και κύπελα, έχει 100 συμμετοχές στο Champions League, άλλα τόσα Super Cup και ένα κύπελο UEFA. Έτσι. Είναι ένας παίκτης που όταν οι άλλοι παίρνουν παίκτες από τη Β' Εθνική, από τη Football League και πανηγυρίζουν, πέρσι, επειδή επικοινώνησα με ένα φίλο Κροάτη, εν ονόματι Πέτρας, τον ξέρω από το... Μιλήσαμε και εμείς με πολλούς Κροάτες. Ναι, ναι. Μου είπε ότι πριν τον Ντόμπικ, αυτό δεν το διασταύρωσα, αδερφέ, πληροφορία είναι αυτός ο διασταυρώνης εσύ και διαβεστή Μπαρσελόνη. Πριν τον Ντόμπικ, παρακαλώ, ναι, ναι. Μ' ακούς? Βεβαίως, ναι. Σας ακούμε. Βεβαίως, ναι. Είχε διαβεστή Μπαρσελόνη. Λέω λοιπόν το εξής. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τέτοιοι παίχτες, τέτοιου επίπεδου παίχτες, παίρνονται με την προοπτική, επειδή είναι πολυεργαλείο ο παίχτης, να, όχι μόνο να συμπληρώσει σε δεύτερη θέση το μάτος. Α, να γίνει και χάβι. Δηλαδή. Ο φίλος που βρίζει μπορεί να θεωρεί τον ΠΑΟΚ ικανό να πάει στο Champions League με δεύτερο τον Κίτσικο. Είναι άποψή του. Είναι άποψή του. Έτσι. Τα πράγματα λοιπόν αλλάζουν και ήθελα να του θυμίσω ότι υπάρχουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές τέτοιου επίπεδου που στην Ιταλία τα καλύτερα τους χρόνια, Μαλντίνι, ο σέντερ μπακ της Γιουβέντους, τα καλύτερα τους χρόνια ήταν από 33 μέχρι 36-37. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Ας αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στον ΠΑΟ. Λάθη γίνανε και λάθη πάντα γίνονται. Αλλά το να είναι, αυτό είναι φασισμός. Το να διαφωνείς μαζί μου και ανώνυμα να σε βρίζω είναι η χειρότερη μορφή φασισμού. Και είναι αυτό που πληρώνει η αριστερά σήμερα, για να κλείσω, να μην μακρηγορώ, φίλε μου. Πληρώνει η αριστερά όταν σήμερα. Κάποτε, ναι, ναι. Όταν κάποτε σε ένα καφενείο εξέφραζες την άποψή σου για κάτι, είναι κομμουνιστής, έβρισκες τον παιδά σου. Σήμερα, τεκμηριωμένα ιστορικά, αν πας σε ένα καφενείο και πεις, ρε μάγκες, εγώ δεν πιστεύω στην ευρωτουρκική φιλία. Ναι. Και το τεκμηριώσεις. Ναι, ναι. Ναι. Ότι όσες φορές τους στείναμε κλάδο ελέας ή χείρα φιλίας, το μετανιώσαμε σαν σκυλιά. Ναι. Δεν έχει σημασία, την ίδια ώρα βαφτίστηκες χρυσαυγίτες. Είσαι φασίστας, φασίστας, ναι. Φασίστας. Έτσι δεν είναι. Αφροδεξιός. Δυστυχώς, φίλε μου γλυκέ, ο εμφύλιος μας άφησε βιώματα αθεράπητα. Κατάλοιπα, ναι, κατάλοιπα. Έτσι, από τα οποία ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν πρόκειται να απαλλαγούμε. Μπορεί, εγώ ήθελα να πω το εξής. Ναι. Καταρχάς, συγχαρητήρα για τον προσκεκλημένο σου, είναι άνθρωπος ευγενέστατος και πάρα πολύ έτσι αξιόλογο επίπεδο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, δείτε αυτή τη μεταγραφή έτσι με μια μετριοπάθεια. Οι παράμετροι που βάζουμε, ας τους σεβόμαστε, τα άρθρα τα οποία γράφουμε ως έγκριτοι δημοσιογράφοι, ας μην είναι αμετροεπή. Δηλαδή, μπορείς να διαφωνήσεις με χίλιους τρόπους και να το λες κόσμια. Έναν παίκτη αυτού του επίπεδου και αυτής της προϊστορίας οφείλεις να το σέβεσαι. Δεν μπορεί να γράψει αυτό. Σωστό. Καλό. Σωστό. Βεβαίως. Ναι, όντως. Καλή νύχτα, αδερφέ. Σωστό, σωστό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σωστό. Ωραία μίλησε. Θα πρέπει να τον σέβεσαι. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, να είσαι και λίγο επιφυλακτικός. Αυτό είναι. Έχουμε τον Μπερμπάντοφ, τον πήραμε χαμπάρι,
το παραμύθι από την αρχή. Δύο μήνες πρώτος το κατάλαβα. Εγώ παίρνω το εύσημο και το ένσημο. Τον Σέρνε έβγαζα το καπέλο. Θα έχουμε διάλειμμα μία η ώρα. Δευτερόλεπτα είναι το διάλειμμα. Μένουμε 40 δευτερολεπτάκια και τα λέμε σε λίγο. Ωραία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το goldmall.gr αλλάζει τα δεδομένα στη Θεσσαλονίκη και κάνει τώρα πιο εύκολο από ποτέ τον τρόπο απόκτησης εκπτωτικών κουπονιών. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr στην ενότητα δώρο επιταγές και εκτυπώστε δωρεάν το κουπόνι σας επιλέγοντας από δεκάδες προσφορές. Χωρίς χρήση κάρτας και δίχως καμία άλλη χρέωση. Παραδώστε το κουπόνι στην επιχείρηση και πληρώστε εκεί την αξία της αγοράς σας. Το goldmall.gr σας προσφέρει σήμερα τις πιο έξυπνες και ποιοτικές αγορές με ένα κλικ, πιο εύκολα και πιο οικονομικά από ποτέ. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ωραία. Έτσι, να ανεβαίνουν λίγο και λοιπόν, οι τόνοι, ναι. Ήταν ωραίος ο τελευταίος μας, γιατί μάλιστα. Τον Σέρνα τον έχω δει σε πολλά μάτς. Ναι. Τώρα η ηλικία του και ό,τι απέχει από τον Σεπτέμβριο είναι πρόβλημα. Λοιπόν, σίγουρα πάμε, είναι πρόβλημα. Πάμε κόσμο, ναι. Έλα, Βίλε. Ορίστε. Καλημέρα, μ' ακούτε. Καλημέρα. Ναι, ναι, ναι. Αλέξανδρος από εγώ. Έλα. Γεια σου, ρε Αλέξανδρε. Τι κάνετε και... Είμαι καλά, εσύ είσαι καλά. Καλά. Πολύ καλά. Μπράβο, ναι. Αλέξανδρε, καλά να είσαι, καλά να περνάς. Θα είναι, καλά περνάει, καλά είναι. Από το Μάιο κάνει μπάνια, μια χαρά είναι. Εντάξει. Τώρα κάνω τατουάζ και δεν κάνω μπάνιο και από το βουλί. Γιατί άμα κάνεις τατουάζ, απαγορεύεται να κάνεις μπάνιο. Ναι, ναι, στη θάλασσα. Γιατί τι παθαίνει το τατουάζ. Χαλάει και παθαίνει μόλις. Πόσες Αλέξανδρε, μέρες, δηλαδή. Να μην κάνεις τατουάζ, παιδί μου. Κάτσε ένα, όχι. Να μην κάνεις. Γιατί να μην κάνεις. Έκανα. Πώς θα το βγάλει μετά, ρε παιδί μου. Πόσο θα ζήσεις, 50 χρόνια. Πόσο θα ζήσεις, 50 χρόνια. Τι έκανες, τι έκανες, τι. Την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το κεφάλι. Την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου έκανες. Ναι, στο πράσινο νόμο. Το Φίλιππο γιατί δεν τον έκανες την κεφαλή. Το Φίλιππο το βάζει να είναι. Είναι μεγαλύτερο μέγεθος ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι, αλλά για να βγει ο Μέγας Αλέξανδρος σκότωσε η γυναίκα του, το Φίλιππο να πούμε. Ξέρω, ναι. Αυτά δεν τα λέτε. Θα θέσουμε τα θέματα γενικά, τώρα πάμε στα θέματα. Και γκόμενο σκότωσε και... Πάμε στα θέματα, γιατί δεν θα μου αφήσει να μιλήσω ο Αυτόπουλος. Συγγνώμη. Λοιπόν. Λίγο σύντομος όμως, Αλέκου, γιατί βλέπω ότι είναι μέσα εκεί. Ναι, αυτός ο καινούριος που θα πάρουμε. Που είναι βγήκε. Ναι. Που βγήκε τον παρισμένος. Ναι. Ναι. Θέλω να πω 36 χρονών είναι. Ναι, είναι 36 χρονών. Ναι, εντάξει. Θα τον πάρουμε για πραγματικό του Πρίγιοβιτς. Ή θα πωλήσουμε τον Πρίγιοβιτς, θα πάρουμε αυτό. Ναι, το τατουάζ δημιουργεί και εγκεφαλικές αναμαλίες. Αυτός παίζει δεξιά πλευρά, τη δεξιά πλευρά. Full back είναι. Όλη τη δεξιά πλευρά παίζει αυτός. Όλη τη δεξιά πλευρά, μάλιστα. Εντάξει. Δηλαδή, center for άμα είναι 36. Δηλαδή ρε φίλε, 36 χρονών, το παρισμένο δεν παίρνεις δηλαδή. Αυτό λέει δηλαδή. Το παρισμένο δεν παίρνεις. Δεν τον παίρνεις, έγινε να παίξει ένα χρόνο. Δεν τον παίρνεις. Θυμάσαι ένα τρένο που είχαμε πάρει, πόσο χρόνο ήταν ο μαύρος. Τρένο πήρατε. Το τρένο που λέγαμε. Ένα μαύρο μεγάλο. Πήρατε ένα μαύρο με τρένο, ε. Τρένο το λέγαμε, πώς το λέγαμε. Το Βαλένσια. Το Βαλένσια, ναι. Τον πήρε ο κύριος Βεσιουτζής, με μια θλάση μέχρι το γόνατο. Ε? Βεσιουτζής. Βεσιουτζής, ναι, ο κύριος Βεσιουτζής τον πήρε. Ο Βεσιουτζής. Έτσι έλεγε ο Αναστασιάδης. Ναι, ναι, ναι. Πού καταλήγουμε, Στέφανε, Αλέξανδρε. Πού καταλήγουμε. Που καταλήγουμε. Ότι για μένα κακό το παρίστηκε, αλλά μπορεί να χρειάζεται για τον Μπάουκ. Να είναι γκολτζή, άμα είναι γκολτζή, καλό. Φύγε, φύγε. Πιστεύω να το βάλει. Φύγε, έχει επηρεαστεί από το τατουάζ. Έχει επηρεαστεί. Γεια σου, Αλέξανδρε, γεια σου. Έχουν πειραχτεί τα εγκεφαλικά σου κύτταρα. Γιατί το κάνει. Δεν πήρε το χάμπι, δεν ξέρω τι έπαθε. Επόμενη γραμμή. Δεφορμέ, δεφορμέ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Είμαι αυτό που σε πήρε χθε και σε είπα για τι ενστάσει του Πάουκ. Παρακαλώ, ναι. Δεν άκουσα ότι μου είπε ποιε είναι αυτέ. Ναι. Θα σα πω τώρα. Ναι, βεβαίω. 1964-1965 προοδευτική πάω και ένα 0 ένσταση. Ο Πάουκ, 8η θέση. 1967-1968 πάω ένα 1 ένσταση. Ο Πάουκ, 1η θέση. 1968-1969 Βίζα Μεγάλων Πάουκ, 2-1 ένσταση. Ο Πάουκ, 5η θέση. 1973-1973 Ολυμπιακό Πάουκ, 2-1 ένσταση. Ο Πάουκ, 2η θέση. 1972-1973 πάλι ένσταση. Ο Πάουκ, αξιών παιχτών στο ΑΚΑΔ.
74-75 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-2. Ένσταση ο ΠΑΟΚ τρίτη θέση. 76-77 Άτσεν ΑΕΚ φιλικός αγώνας ένσταση ο ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό τι να σου πω. 85-86 Παναχαϊκή ΠΑΟΚ 2-1 ένσταση ο ΠΑΟΚ 10η θέση. 86-87 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 ένσταση ο ΠΑΟΚ 5η θέση. 89-90 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-0 ένσταση ο ΠΑΟΚ 3η θέση. Δεν σ' ακούω ρε. Όταν λέτε ένσταση τι εννοεί. Κάτσε ρε. Έκανε ένσταση και το αποτέλεσμα. Λογικά κάτι υπήρξε. Τώρα εγώ στα λέω τα μάτς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 ένσταση ο ΠΑΟΚ 4η θέση. 2013-2014 ΠΑΟΚ Μέταλιστ 0-2 ένσταση ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ στην Ευρώπη. 2015-2016 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός κύπελο ένσταση ο ΠΑΟΚ. Μετά δεν κατέληξε ένα επαναληπτικό. ΠΑΟΚ 1-0 ένσταση ο ΠΑΟΚ λόγω του Ίβιτς, δεύτερη θέση. Ναι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-3 ένσταση ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ 0-3 ένσταση ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πού καταλήγουμε, ποιος είναι πρωτάθλητης στα δικαστήρια, θα μας εξηγήσει ο ΠΑΟΚ. Επόμενη γραμμή, αυτό ήθελα να πει. Επόμενη γραμμή. Θέλω να πει και ο ΠΑΟΚ έκανε τα ίδια. Ξέχασε να πει για τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό με το ξύλο που φάγανε παίκτες του Πλατανιά. Αυτό δεν του το είπαν. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, κυρία, εσείς. Είναι η δεύτερη φορά που ακούω καταγγελίες από τον οδηγό του Κυρσάβα. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης δεν τα λέτε. Και πρέπει να ακούσουμε κάποιον από την Αθήνα. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος, τι είπε, ό,τι τι. Ναι. Η πρώτη καταγγελία που είχα ακούσει ήταν πριν κανένα μήνα που είπε ότι ο κύριος Μίχελ ήταν διαιτητής, δεν ήξερα ότι ήταν διαιτητής, και ο οποίος αδείξε κατάφορα την εθνική νέων σε ένα τελικό ευρωπαϊκού κυπέλλου, δεν ξέρω, παίζαμε την Ισπανία. Και τι, μας αδείξε αυτό... κατάφορα κτλ. Ναι, ναι. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος τώρα μέσα στην Ελλάδα να απειλεί θεούς και δαίμονες και να φέρεται λες και είναι, ξέρω εγώ, η Τρόικα. Λοιπόν, και δεν έχω ακούσει από κανένα δημοσιογράφο της Θεσσαλονίκης να τον καταγγέλει αυτόν τον άνθρωπο και να λέει ότι μας αδείξει. Λοιπόν, και ακούω σήμερα ότι ο κύριος Λουτσέσκο, ο οποίος αποκάλεσε την Ελλάδα φασιστικό κράτος, γύρω που την αποκάλεσε, ότι πιθανόν να είχε διασυνδέσεις τέλος πάντων με αυτούς που είχε, με τις προύχοντες στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία. Δεν ακούω τίποτα. Παρ' όλα αυτά, αντιθέτως, ακούω για το άνοιγμα που έχει ο Άρης, το 1-300 ξέρω εγώ, το οποίο το κάνα τεράστιο θέμα κτλ. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Αρχίζω να πιστεύω ότι ο κύριος Σαβίδης έχει βγάλει μισθό σε διάφορους δημοσιογράφους. Ναι. Γιατί δεν τα καταγγέλλετε. Σας εκτιμώ πάρα πολύ. Περτώ να σας πω ότι είμαι φαν, είμαι οπαδός του κύριου Ραπτόπουλου. Είμαι οπαδός σας. Κοιτάξτε, λοιπόν, παρόλα αυτά θα περίμενα από εσάς να κάνετε να το πείτε κάτι τέλο πάντων για αυτά τα θέματα. Τον κύριο Μίχελ, εγώ τον κατηγόρησα για λαϊκισμό. Διότι δεν μπορείς να κάνεις λαϊκισμό και να το παίζεις παοξής, είχα πει, και να φέρεις σαβούρες παίκτες στον κύριο Σαβίδη. Αυτή ήταν η. Εντάξει, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Ήθελα, θα περίμενα από εσάς, τους δημοσιογράφους, να μας υπενθυμίσετε διαρκώς ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αδικήσει την εθνική μας ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει κάνει στον ΠΑΟΚ. Είναι μισθωτός, φέρνει σαβούρες, δεν μπορεί να μείνει καλός στη δουλειά του. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αδικήσει την Ελλάδα. Δηλαδή όπως είναι ο Σόιπλε και λέμε. Ναι, Σόιπλε, σαν διαιτητής λέτε, ναι, κατάλαβα, ναι. Ναι, σαν διαιτητής. Τον βάζω στην ίδια θέση με τον Σόιπλε. Έχει πολλές αντιπάθειες. Έχει αντιπάθειες. Δεν το συμπαθούν, ναι. Λοιπόν, έχει πολλές αντιπάθειες. Κοιτάξτε, ο κύριος Μίχελ. Ένα λεπτό. Ο κύριος Μίχελ έχει αντιπάθειες και στους φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι. Και ενστάσεις πάρα πολλές. Εντάξει. Εδώ υπάρχει, θα σας πω κάτι. Εδώ υπάρχει δημοσιογράφος που κάνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο κύριος Κόλκας, ο οποίος είναι αντίθετος με τη φιλοσοφία του κυρίου Μίχελ και έχει έρθει σε σύγκρουση με την οικογένεια Σαβίδη και ιδιαίτερα με τον Γιώργο, για μένα άδικη, άδικα τον κυνηγάει τον Κόλκα, αν και με τον Κόλκα είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα, αυτό δεν έχει σημασία όμως. Και υπάρχουν αντιδράσεις και υπάρχουν και αντιπαλότητες και υπάρχουν και θέματα. Απλά τι κάνουν τώρα. Ο Άρης επειδή έλειπε 5 χρόνια, δεν έχει την έγκλη, αν θες την ίντριγκα, δεν έχει την... το χρήμα να κινηθεί και τα λοιπά και έχει μείνει πίσω και τα λοιπά. Εντάξει, το 1,3 το έβγαλε ο ίδιος ο Άρης από μέσα. Δηλαδή, δεν το κατηγόρησε κανένας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Τι πιστεύετε, εάν ήταν αντίθετα, δηλαδή εάν τον Μίχελ τον είχε προσλάβει ο Άρης, ναι, θα καταγγέλανε οι διάφοροι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης ότι αυτός ο άνθρωπος είχε αδικήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα? Το πιο πιθανό. Ωραία.
Λοιπόν, εγώ αυτά όμως δεν τα ακούω στη Θεσσαλονίκη και περιμένω τώρα να βγει ποιος ο οδηγός του Κυρσάδα να μου το να μου πει τι έγινε. Ναι. Καλή κριτική, καλό βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λέγε, τι χαμογελάς και τα δόντια σου δεν φαίνονται. Γιατί χαμογελώ. Χαμογελάς, δεν με απαγορεύσει να χαμογελάσω κιόλας. Μα χαμογελάς σφιγμένα, αδερφέ. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε μου. Τι έλεγε ο προηγούμενος, ότι ο Μίχελ αδίκησε την εθνική ομάδα. Ναι, στην νέον, όχι την κανονική. Και τι με νοιάζει εμένα. Δεν σε νοιάζει εσένα. Και τι να με νοιάζει, τώρα τι επιχειρήματα. Και γιατί δεν μας είπε τι ομάδα είναι και μας έλεγε. Είπε ο άνθρωπος, Άρης είναι. Α, υπό την Άρης. Ναι. Συγγνώμη. Σε αυτό το ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, θα μιλήσω για ένα μπαγιάτικο θέμα. Μπαγιάτικο και για ένα φρέσκο. Πάρε τον μπαγιάτικο πρώτα. Πάμε. Ναι. Ας το είναι πιο μεγάλο το μπαγιάτικο. Το φρέσκο, το άλλο. Το φρέσκο. Ναι. Γιατί σας πείραξε που ο Άδωνης καθόλου αντιπαθής κατά τα άλλα είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταθλητής κανονικά. Δεν μας πείραξε ρε φίλε αυτό. Ότι όχι εσάς, όχι εσένα προσωπικά. Εμένα τι να με πειράξει, μήπως θα ψηφίσω τον Άδωνη εγώ να με διορίσει. Αφού βγαίνουν και τον βρίζουν ότι υποκριτής και τέτοια. Κοίταξε, σαν πολιτικός, ο Άδωνης, το κόμμα του κάνει στροφή. Βλέπει ότι θα κερδίσει. Εγώ ένα ξέρω για τον Άδωνη. Υποκριτής το ξέρω τι είναι, αλλά δεν με ενοχλεί. Έστω και από υποκριτή, ακούω ξεκάθαρα και το ακούει όλη η Ελλάδα ότι ο πρωταθλητής είναι ο ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο δεν το λένε ξεκάθαρα ούτε τελικά. Ναι, αλλά το λέει. Το λέει για σκοπό. Είναι θετικό. Ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν με νοιάζει. Δεν το νοιάζει αυτό. Όταν, δηλαδή λοιπόν, δεν σε νοιάζει ο λόγος που το λέει. Καθόλου. Δεν το νοιάζει αυτό. Όταν μάλιστα ούτε τα βορειοαδυτικά ραδιόφωνα το λένε ξεκάθαρα ότι. Πώς δεν το λένε τα βορειοαδυτικά ραδιόφωνα. Τι άλλο θες να πούνε τα ραδιόφωνα. Δεν το λένε ξεκάθαρα. Τι ξεκάθαρα να πούνε. Το κάναμε στη Μύρλα. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει να ακούγεται. Ουσιαστικός πρωταθλητής είναι. Σ' αρέσει. Δηλαδή εσύ είσαι ικανός να ψηφίσεις τον Άδωνη τώρα. Όχι και βέβαια, αν είναι δυνατόν. Σε έχω ικανό δηλαδή. Πάμε στο άλλο το θέμα. Γιατί για σένα το είπε ο Άδωνης αυτό, να ξέρεις. Γιατί που σαν και σένα το είπε ο Άδωνης. Για να πεις μπράβο τον Άδωνη που είπε ο Πάου Πάκαρα. Για να τα ακούν τα χανουμάκια και όλη η Ελλάδα όπως πρέπει. Φράμα, φύρε μυαλό. Δεν με νοιάζει τη δουλειά μου. Εγώ θέλω τη δουλειά μου να γίνεται. Μου την έκανε, μου την έκανε. Ας το μυαλό τώρα ποιος έχει περισσότερο. Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε τι μυαλό έχουμε όλοι. Ένα θέμα το οποίο θέλω να ζητήσω. Είχα πολλές δουλειές, δεν μπορούσα όλο. Άκουγα από εδώ και από εκεί για το θέμα του Μπουτάρη. Μάλιστα. Καλά μου κάνει εντύπωση. Ή εγώ είμαι χαζός ή όλοι άλλοι. Μάλλον οι άλλοι θα είναι χαζοί. Μάλλον. Έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο ένας έλεγε καλά έκαναν που τον έδιραν. Ναι. Οι άλλοι λέγανε κακώς έκαναν που τον έδιραν. Εσύ τι λες. Τίποτα από τα δύο. Τίποτα δεν συνέβη. Ναι. Και μάλιστα πολύ σοφά και 100% ορθά σημειολογικά. Ναι. Ο λαός, ο σοφός, αυτός που αντέδρασε, του δείξε την απέχθεια, του ρίξε μερικές ψηλές, ούτε μία αιμορραγία. Μια χαρά ο άνθρωπος, αλλά του δείξε την απέχθειά του. Και ρωτώ εσένα, Κώστα. Τι είναι χειρότερο. Για μία. Θέλει μισή ή μία να φάει για να πάει στο να γυρίσει έτσι όπως τον βλέπεις τον Μπουτάρη. Και δεν πήγε. Δεν είχε ούτε την παραμικρή αιμορραγία και ούτε το παραμικρό πρόβλημα. Όταν θυμάσαι το Χατζηδάκι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τι ήταν αυτό της Νέας Δημοκρατίας, ήταν. Ναι. Που το ματώσαν το κεφάλι και δεν υπόθηκε τίποτα. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτοί που του ρίξαν τις ψηλές ναι. προσέξανε να μην του κάνουν κακό, αλλά σημειολογικά. Εσύ το πας αλλού το έργο. Να τώρα. Δείξουν την απέχθειά τους. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το κάναν θέμα και ως συνήθως όλος ο κόσμος, όλα τα μέσα φάγαν το τυράκι και ο ένας πήγε από εδώ και ο άλλος πήγε από εκεί. Ναι. Η αλήθεια είναι στη μέση και μπράβο στον κόσμο ναι. που σημειολογικά έδειξε με αυτόν τον τρόπο την απέχθειά του στον απεχθέστατο Μπουτάρη που έχει πει όλα αυτά που έχει πει μέχρι τώρα. Ναι. Δηλαδή αν είναι δυνατόν να λέει για τους ποντίους χαίστηκαν λέει ναι. σκοτώθηκαν πόσοι Έλληνες. Ναι. Δηλαδή να πει κάποιος ότι ο Χίτλερ είναι πολύ μεγάλος ηγέτης ναι. και χαίστηκαν έκανε στους Εβραίους. Ναι. Ποιος τολμάει να το πει. Άκου εδώ τώρα. Ναι. Δεν μου λες σπίτι έχεις εσύ. Όρισε. Σπίτι έχεις. Έχω. Άμα έρθει ένας Τούρκος ναι. και το πουλήσει το σπίτι και το πάρει ο Τούρκος με 200 χιλιάρικα και ο Έλληνας με 140, σε ποιον το δώσεις. Στον Τούρκο. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Φρύτερη. Γεια χαρά. Τζάμπα επαναστάτησης. Για 60 ψωλοχιλιάρικα θα το έδινε στον Τούρκο. Και βρίζεις εσύ τώρα τον αυτόνα. Βρίζεις εσύ τώρα τον Μπουτάρη. Βρε, θα ξαναβγεί ο Μπουτάρης, ρε Χαϊβάνη. Είσαι ικανός να ψηφίσεις για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
Απαπαπα. Λέγε ρε Σαράντο, γιατί γελάς. Γιατί γελάς ρε Σαράντο. Αυτό που είπες, το πάμε στον κόσμο. Το παράδειγμα. Το ο Παράς είναι ρε. Ποιος Τούρκος και Έλληνας. Ο Παράς η μαρμίτα είναι ρε. Τα άλλα βλακίες είναι ρε. Καλημέρα. Στον Τούρκο θα το έδινα. Ναι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Χρήστος από Κυλικής ΠΑΟΚ. Γεια σου φίλε ΠΑΟΞΙ. Κωστούλη, εγώ θέλω να σχολιάσω τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ και τελικό Τσελού. Ναι. Πρώτα για το δεξί του ΠΑΟΚ, το Σερνά, όπως λέγεται. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι 36 χρονών και σέβομαι αυτό που έχει πετύχει στην καριέρα του, έτσι. Αλλά όταν είσαι 36 χρονών. Ρε φίλε, ένα λεπτό. Έκανε μεγάλη καριέρα, δεν είναι. Μπράβο. Η Βουγιουκλάκη πριν πεθάνει δύο μήνες. Ρε η Βουγιουκλάκη πριν πεθάνει δύο μήνες την είδες πως ήταν. Μπορούσε να παίξει ταινία. Αυτό θέλω να πω. Δεν μπορούσε να παίξει ταινία, ρε. Ναι, αυτό θέλω να πω. Το Μάρλο Μπράντο τον είδες ρε πριν πεθάνει. Ναι, χάλι μαύρο, ναι. Μαύρο χάλι. Δεν μπορεί να παίξει να κάνει τις κούρσες για 15. Ούτε καν για 5 μάτια μπορεί να κάνει τις κούρσες που κάνουν τα δεξιά. Όποιος λέει ήταν πολύ καλός. Μπράβο. Εγώ θέλω να μπει σε ένα αεροπλάνο Boeing 747 και να είναι 80 χρονών ο πιλότος. Εάν θα μπει μέσα. Πάμε παρακάτω. Άμα θα μπει μέσα στο αεροπλάνο ή άμα κάνει εγχείρηση να είναι 72 χρονών ο χειρουργός. Και να πω εγώ, αυτός ήταν μεγάλος χειρουργός. Έχει βγάλει έντερα αυτός. Έχει καθαρίσει χολές. Πας να το βγάλεις το έντερο στον 75χρονο. Δεν πας. Κανένας πιο νέος, κανένας πιο φτός κτλ. Άντε να πούμε ήτανε. Αυτός ήτανε. Ναι, και να παίξει τώρα είναι παππούς. Πώς το κάνουμε. Και άλλοι ήταν 30χρονο, 35χρονο, γυναίκα 65. Την πηδάς. Ήτανε. Άντε μπράβο. Αν δεν βάλεις να πούμε αυτό το αλάτι και το πιπέρι τον εκχυδαϊσμό δεν μπορείς. Την πηδάς. Ναι την πηδάς. Δεν μπορείς αλλιώς να μιλήσεις. Πώς το έλεγες εσύ. Θα πήγαινες μαζί της. Α ναι μάλιστα σωστά. Ναι. Θα πηγαίνατε ερωτικά ναι. Να συνευρεθείτε μαζί λοιπόν. Της. Πολύ ωραία. Συνεχίστε κύριε. Μπράβο, όταν θέλεις γίνεσαι ευγενέστατο. Έχω εσένα, μπράβο. Θέλεις, σε ευχαριστώ. Με βοηθάει. Συνέχισε φίλε. Ναι. Και για το τελικό Τσουλού. Συμφωνώ μαζί σε αυτό που είχες πει πριν μία-δύο μέρες, δεν θυμάμαι πότε. Ότι λογικά το μάτς θα πάει παράταση. Γιατί και θέλω και την άποψή σου. Και δύο ομάδες για να φτάσουν στο τελικό, αν θυμάσαι, παίζαν κυρίως με την ποδόσφαιρο. Παίζαν β' ρόλο και παίζαν στην κόντρα. Ναι. Οπότε λογικά θα δούμε ένα πιστεύω κακό μάτς και τους δύο προπονητές να προσέχουν ο ένας τον άλλον. Και δεν νομίζω ότι μόνο αν βγει κάποιος μπροστά στο σκορ, ίσως τότε ξεφύγει το σκορ. Ιδίως μετά το 60-70. Εγώ επειδή είμαι άνθρωπος που παίρνω το ποτήρι άδειο, ούτε μισό άδειο, βλέπω να δούμε μάπα μάτς να πούμε. Εσύ, συμφωνώ. Ναι. Είχες πει 1-1 και θα χτυπάνε μέχρι πέναλτι μέχρι δύο μέρες στην ΑΕΚ. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ το πήρε. Άνετα. Καλά, στο 89. Είναι απρόβλεπτο το ποδόσφαιρο. Στο, ναι, βλέπει τόσο καιρό. Στο 89 ο Αράουχο, αν το έβαζε εκεί, ήταν. Τι να κάνουμε τώρα. Θα χτυπάνε πέναλτι τρεις μέρες. 1-1 το σκορ. Ο Θούβου, ο ακροατής λέει, είδανε το Μαλάτο στο Πέλα TV με κάτι πατριώτες και καλά όταν τον είδα, λέει, και είδα την παρουσιάστρια, τρόμαξα. Σαν τράβελο στη Γιαννιτσόν είναι. Την είδε, σε προκαλώ να τη δει. Εντάξει ρε φίλε, στο Πέλα TV τι θε να δει, την Κλαούντια Καρτινάλε. Θα δει καμιά χοντρούλα, θα δει καμιά κοντούλα, θα δει καμιά που θα έχει καμιά ελιά. Στο Εγνατία TV θα δει καμιά με κάτι μάγουλα. Στο Α και στο Αντένα, για να πα πρέπει να είσαι μοντέλο. Έτσι δεν είναι, ρε Σαράντο. Το ίδιο είναι τώρα. Ο Μαλάτος εμφανίζεται σε πόσα κανάλια. Σε πατριωτική εκπομπή στο Πέλα TV. Ναι. Εμφανίζεται σαν και έχει γίνει αστέρας τηλεοπτικός. Έτσι φυσικά. Καλημέρα. Εγώ ήρθα μια φορά να πούμε και έφυγα άρον άρον. Θα σε κάνω βουλευτή και σένα. Τρελός. Καλημέρα φίλε. Ναι. Καλώς τον. Καλώς τον. Τι λέει. Έχω βγάλει ταλέντα εγώ να ξέρεις. Έλα φίλε ναι. Τι λέει. Καλά φίλε εσύ. Ήθελα να σε μιλήσω τώρα για τον Χιμένες, ο οποίος ενώ έδωσε τα χέρια π.χ. με τον Μελισανίδη, τώρα λέει ότι σκέφτεται και δεν είναι σίγουρο να ανανεώσει. Ποιος Χιμένες θα μείνει ρε φίλε, ο Χιμένες θα είναι ανόητος αν μείνει. Πήρε πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, έστω όπως τα πήρε, χαρτιά μαρτιά το πήρε. Γράφει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας. Ο άλλος ο κύριος Μελισανίδης, πώς το λένε, δεν πρόκειται να βάλει το χέρι στην τσέπη γιατί θα το δαγκώσουν οι κάβουρες στα νύχια. Σηκώνεται, φεύγει άρχοντας και στα 65-64 όταν γεράζει τον ξαναφέρνει η ΑΕΚ και ξαναπαίρνει λεφτά με έναν άλλον ιδιοκτήτη κτλ. Κορόιδε είναι αν θα μείνει. Πλήρωσε για το Λιβάη για ένα 800 ρήτρα και τρία χρόνια 700 χιλιάρικα το χρόνο. Τελείωνε. Πώς είναι τσιγκουνάρας. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζω. Έδωσε τόσα λεφτά για το Λιβάη, ρε. Θέλω να εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι. Ο Χιλικούργος είναι ξενοκράτη ο Αριανός. Ναι, σωστά. Λέγε. Έχει κλείσει το κύκλο του, πιστεύω. Στην ΑΕΚ, ας πούμε, πήρε πρωτάθλημα. Πήρε πρωτάθλημα, φεύγει.
Αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τι να προσφέρει άλλο στην ομάδα. Ο Ζουνίδης είναι η ιδανική λύση για σένα αυτή τη στιγμή. Εγώ αν ήμουν ο Ζουνίδης δεν θα πήγαινα να πάρω την ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια. Διότι θα υπάρχει. Θα έχει απαιτήσεις μεγάλες. Θα έχει μεγάλες απαιτήσεις. Δεν είναι καλό timing για τον Ζουνίδη να πάει στην ΑΕΚ. Σαν προπονητής είναι καλός προπονητής ο Ζουνίδης. Καλός προπονητής είναι. Εντάξει. Ναι, αλλά νομίζω ότι εγώ αν ήμουν στη θέση του Ζουνίδη στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ να πάω. Να πάρει δεύτερη φορά το πρωτάθλημα, θα ήμουν επιφυλακτικός, θα ήθελα καμιά μεταγραφή, θα ήμουν διστακτικός. Αν δεν το έπαιρνε, ναι, θα πήγαινα. Ξέρεις κάτι, θα σε πω. Εγώ τον Ζουνίδη τον έχω δει να δουλεύει στο Παναθηναϊκό με μέτριο ρόστερ, τον έχω δει, δεν τον έχω δει να κάνει πρωταθλητισμό δηλαδή. Αλλά θα μου πεις ούτε το Χιμένεθ, δεν τον είδαμε πριν. Πάντως στην ΑΕΚ είναι ενοχλημένη για τις επαφές του Χιμένεθ με άλλες ομάδες. Και έχει διορία, διορία λέει μέχρι αύριο. Αύριο δεν είναι Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή. Αύριο. Λάς Πάλμας. Ξέρεις γιατί γίνεται όλο αυτό, ρε. Γιατί η ΑΕΚ θέλει το Χιμένεθ να πληρώσει το φόρο του. Όλο το φόρο. Ο Χιμένεθ. Ενώ ο Χιμένεθ θέλει να τα πληρώσει όλο το φόρο η ΑΕΚ. Δηλαδή μετά τα 500.000 υπάρχει ένας φόρος, καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό, εκεί κολλάνε. Έχουν θέμα 150.000 ευρώ. Τώρα, ρε φίλε, εντάξει, ο Χιμένεθ να σε πω κάτι. Ό,τι έδωσε. Δεν θα παρακαλάμε κιόλας το κάθε χειμένο. Εγώ έτσι ο Βασιλεύς, απέθανε ζει το Βασιλεύς. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο για το τελικό, ότι βλέπεις το Liverpool Real. Παράταση. Παράταση, θα σου πω ένα στατιστικό το οποίο... Τι λες ρε, μην γίνεις ρόμπα να πούμε. Για λέγε, λέγε. Που είχε πάρει Liverpool τότε το Champions League, είχε πάρει λονδρέζικη ομάδα όπως το πήρε τώρα το κύπελο, το FA Cup, και έχει πάρει η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, όπως και τώρα, το κύπελο, κύπελο Γερμανίας. Ναι, όπως σύμπτωσης. Και τότε, τώρα ναι, ακριβώς, ίδια σύμπτωση, θα δανεικεί, δεν ξέρω αν είναι ή όχι, θα φανεί το Σάββατο. Τα λέμε. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά στην Κέρκυρα και μας χαιρετά από το νησί των Φεάκων. Ο Μίγερ μας λέει έχασε το παιχνίδι πέρσι που τρυπήθηκε από τον Βούκιτς και μετά την αφήγη κάθισε πάνω στο συμβόλαιο. 50.000 το μήνα. Λεβέκ πέρσι φέτος ο Κροάτης. Ωραίος λέει ο τύπος. Μάλιστα. Ωραίος ο Μίγερ Κοροϊδε. 50.000 ναι, το μήνα. Δεν βλέπω να έχει λόγο ο Λουτσέσκο φέτος στις μεταγραφές, λέει πάλι ο Νίκος. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. 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 Από Ξάνθη παίρνω. Ρωτάνε πολύ τι μπόι έχει, τι μπόι έχει ο Στρουνόρδερο. Πώς? Τον είδα για 1,85. 1,78. Μόνο. Ναι. Τρεις πόντους, δύο πόντους πιο ψηλός από μένα. Άρα είναι κοντός. Πάμε φίλε, λέγε. Για δεξί μπακ, όχι. Λέγε. Λοιπόν, πάμε Ξανθιώτη. Λέγε Ξανθιώτη. Πρώτη φορά παίρνω, πάω και είναι. Ναι. Ήθελα να πω για τον καινούριο παίχτη κάτι, ότι μπορεί να βγάλει τα λεφτά του παίχτης και αν δεν τραβάει λόγω ηλικίας, με αυτά που έχει να δώσει στους συμπαίκτες του. Τι να δώσει δηλαδή. Εμπειρία, γνώσεις. Έχει το Βιερίνε και το Μάτους. Τι εμπειρία να δώσει. Θυμάσαι τον Μαλεζά πριν τον Κοντρέρας. Το θυμάμαι. Με τον Κοντρέρας δεν είχε βελτιωθεί πολύ. Ναι, αλλά ο Κοντρέρας ήταν 27 χρονών. 28, 30, πόσο ήταν. Δεν ήταν 38 χρονογέρος, 36, 35. Τώρα δεν στη ήταν, λογική, επειδή γνώσεις... έχει πολλά λεφτά να πετάξει και άλλα λεφτά, η λογική είναι αυτή. Δηλαδή μπορεί να λένε πολύ, ας δώσει 500.000, γιατί είναι 500.000. Στην τσέπη του Σαββίδη δεν θα μπούμε. Αλλά, δεν θα μπούμε στην τσέπη του Σαββίδη. Δεν πιάσουμε θα μπούμε τόσο κορόιδο. Στην ποδοσφαιρική φιλοσοφία του. Και λογική. Ναι. Ναι, απλά πιστεύω βιαζόμαστε να κρίνουμε κάτι χωρίς να δούμε. Ναι. Αυτό. Τι να δούμε δηλαδή. Τι να δούμε. Τι να δώσει αυτός ο παίκτης. Τι να δεις ρε φίλε. Πίτα στην τόπα ήταν ο άνθρωπος. Εσύ έχεις δει το παρισμένο ένα χρόνο μετά πως είναι βιολογικά. Εγώ στα γυμναστήρια έχω δει το παρισμένο μετά πως είναι. Δεν μπορεί να πηδήξει ούτε... ούτε παιχταράς ήταν, δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, δεν ήτανε. Είναι ήτανε. Σας έφερα το παράδειγμα με τον χειρουργό. Χειρουργός 75 χρονών ήτανε. Πας εγχείρηση να κάνεις. Πας. Ναι. Ναι. Άμα σε πιάσει το έντερο πάνε, τι να σου πω, εγώ δεν πάω. Ναι. Όχι ρε, όχι. Όχι λέει. Ναι. Ναι ή όχι. Στο Σπύρο θα πήγαινε. Στο Σπύρο. Λοιπόν. Πάμε επόμενη. Τον δεν πάει στο ότι θα πάω, τον δεν πάει στο ότι συμφωνώ σε αυτό που λες. Εντάξει. Εντάξει. Και ο Χριστοδουλόπουλος, λέμε, πέρσι έπαιξε και έκανε παπάδες και λέμε θα κάνει φέτος. Όχι, πού 32. Θα κάνει. Και έπαιζε μια ώρα, δεν έπαιζε σε όλα τα παιχνίδια. Και είχε πτωτική βιολογική πορεία.
Η βιολογική Φωστό. Κατάσταση που λέμε. Βιολογική, φυσική κατάσταση. Φυσική κατάσταση. Καλημέρα. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Ραπ θα εκτεθείς, μάλλον και να μην εκτεθείς, νομίζω ότι... Κάτσε ένα έρθει ο παίκτης. Καταρχάς, είναι πολύ άσχο το παράδειγμα με τους γιατρούς και με τον πιλότο. Μπορεί, το μπορεί ο γιατρός και ο πιλότος... Ακού. Να μιλήσω. Όχι, όχι, δεν είναι άστοχο. Να ολοκληρώσει. Μπορεί ο γιατρός και ο πιλότος να το πάνε το χειρουργείο και το αεροπλάνο τέλεια. Πέραν τούτου, πέραν αλλά τούτου, εγώ δεν είναι πάω. Άστοχο το, και τέλεια να το πάει, είναι άστοχο. Γιατί το ξέρεις πώς είναι πλέον ο αθλητισμός, το ζεις από μέσα. Και υπάρχουν παίχτες, παραδείγματα χιλιάδες που παρά την ηλικία τους διαπρέπουν. Ναι. Ειδικά με όλα τα, με όλη την τόπα που παίζει και που παίρνουν όλοι εννοείται, και με τη γυμναστική και με τις διατροφές τους. Γενικώς έχει αλλάξει ο ποδοσφαιριστής σχέση με άλλα χρόνια. Πήρε πιο πολλά χρόνια λες ζωή. Αυτό ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι αλήθεια, βεβαίως. Μπράβο, παλιά μπράβο. 30 χρονών ήσουν ένα ερείπιο. Ενώ ο γιατρός, ο πιλότος είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί πνευματική εγρήγορση. Ο ποδοσφαιριστής δεν το έχει τόσο. Άλλωστε ξέρεις ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές δεν είναι και για Νόμπελ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Σωστό. Αν και αυτή η κίνηση φαίνεται ότι αποσκοπεί και σε άλλα πράγματα, όπως αποδυτήρια, ανοιχτές πόρτες ύστερα. Τέλος πάντων. Για το φίλο που πήρε πριν και είπε για τις ενστάσεις, να του πω και εγώ ότι το 85... Άμα θέλεις αποδυτήρια, ένα λεπτό. Άμα θες αποδυτήρια, έχεις προσωπικότητα το Βιερίνια. Τράβα και τον Γκαρσία βοηθό προπονητή, την έχεις αποδυτήρια. Υποτίθεται. Εντάξει, μαζί σου. Εντάξει, καλή είναι η κριτική. Η υπέρμετρη δεν είναι σωστή αυτή τη στιγμή και η ισοπαίδωση, γιατί δεν υπάρχει και λόγος και υπάρχουν πολλοί επειδή, που... Επειδή... όχι, δεν είναι ισοπαίδωση. Θα σου πω τι γίνεται. Επειδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει δει να έρχονται παλτά κάθε καλοκαίρι, λένε να προλάβουμε, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για παλτό, μιλάω για βιολογική κατάσταση. Πολύ ωραία, εννοείται αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε ασεβείς. Δεν μπορούμε να είμαστε ασεβείς στην ιστορία του. Μπράβο, θα είμαστε ανόητοι. Έτσι. Αν και ο Λίνο, μια από τις καλές χρονιές του τις έκανε 35-36 χρονών έφυγε ο Λίνος. Ο Λίνο ήρθε όμως πιο, ήρθε 30. 31, 31, 29, 30. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, να πω κι εγώ στο φίλο που πήρε πριν, το 85 πήγαμε τη Βάνα Μπάρμπα, το 1995 πήγαμε τη Σκλαρίκοβα και το 2000 με τη Μενεγάκη. Μπορώ να το αποδείξω, όχι. Ας βγει να αποδείξει τις ενστάσεις του ΠΑΟΚ και να μην λέει απλά αποτελέσματα και χρονιές. Άντε για κρύα βρύσας πρόμαυρη, φυλάκια. Γεια σου, γεια σου. Άμα είχες λεφτά μπορούσες να πας με αυτές τις γυναίκες. Αν δεν είχες λεφτά δεν είχες και μια ελπίδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Αυτό που λέω, εγώ πρώτη φορά παίρνω. Κλείς το ράδιο όμως. Α, ναι. Είσαι συνάρκησος, θες να ακούς τη φωνή σου. Όχι, ναι, συγγνώμη. Πρώτη φορά παίρνω και το μόνο που θέλω να σου πω είναι το εξής. Μην σηκώνεις το τηλέφωνο, απλά εσύ μίλα. Μίλα εσύ απλά. Μίλα εγώ απλά. Ναι, να μιλάς μόνο εσύ, ρε. Έχεις τις καλύτερες, πετάς τις καλύτερες ατάκες, λες τα καλύτερα πράγματα που δεν μπορούν, που γελάω μόνος μου. Εγώ να μην μιλάω καθόλου δηλαδή, να είμαι εξωγόνο μιλά... εδώ. Εγώ γιατί ήρθα. Άστο ραπ μόνο να μιλάει. Το καλύτερο πράγμα κάνει. Αυτό πήρα να πω. Δηλαδή θα καλύτερο. Παίρνουν οι ακροατές και θα μιλάει μόνο ο ραπ, δεν θα μιλάνε οι ακροατές που παίρνουν. Θέλει πιο λίγο χρόνο το ακροατήριο, αυτό θέλει να πει, μάλλον. Λιγότερο χρόνο. Θέλει απλά εντάξει. Με τις ατάκες που λέει ο ραπ, γεμίζει ο χρόνος και η εκπομπή πηγαίνει στα σύννεφα, γι' αυτό. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον. Εντάξει, είναι από τους θαυμαστάς, δεν είναι από τους επικριτάς. Έχουμε και από τη μια μεριά δεν και από την άλλη. Δεν ήταν επικριτής, θαυμαστής. Έχουμε και θαυμαστές, έχουμε και ανθρώπους που μας επικρίνουν. Καλημέρα. Μάλιστα. Θες σε χορταίνει ο λαός σου, ραπ. Ο ίδιος είναι. Ποιος είναι. Όχι. Δεν είμαι ο ίδιος. Λέω δεν σε χορταίνει ο λαός σου, ραπ. Αυτό είπα. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Σαράντο. Ναι. Εδώ είναι. Το ύψος το βρήκατε πριν το 1982, αλλά μετά από κάποιο ηλικία μαζεύει ο άνθρωπος. Μετά από ποια ηλικία λες μαζεύει. Έφτασε 1,78 τώρα ο. Δεν ξέρω, εγώ είπα ένα 82. Δεν ήξερα. Δεν το είχα διαβάσει. Δεν το είχα διαβάσει. Υπέθεσε. Θα μιλήσουμε λίγο για την Ένωση ΡΑΠ. Η Ένωση, ναι, βέβαια. Και τι να πούμε δηλαδή. Να πω για τον άλλο εξή που πήρε, για τον, που έλεγε για τον Μελισανίδη που δεν βάζει τα λεφτά στην τσέπη, ότι είναι, έχει καβούρια και τέτοια. Είναι καβούρος αρμάς. Δεν έχει καβούρια η τσέπη του. Απλά για ποιο λόγο να βάλει λεφτά. Αλλά αφού και με αυτά που κάνει τη δουλειά του. Για ποιο να βάλει πάνω λεφτά. Γιατί δηλαδή. Να δώσει ας πούμε 500.000 το χρόνο σε ένα 36 χρόνο, δεν θα το έκανε αυτό. Δεν θα το έκανε. Και σου λέει αφού με αυτό,
με αυτό που μπορώ και πορεύομαι, γιατί να βάλω παραπάνω λεφτά. Είναι άσκοπα. Ο Λιβάγια τον βγαίνει 4 εκατομμύρια. Συμβόλαιο και ρήτρα. Είναι 24 ο Λιβάγια. Καλώ ήρθατε. 4 εκατομμύρια. Πάλι πλάκα θα κάνει του χρόνου. Όλη η Αθήνα λέει για την άγκο ότι του χρόνου θα κάνει πλάκα. Για να δούμε. Δεν μου λες ραπ. Ναι. Του χρόνου δηλαδή. Δεν λες να χτυπήσει ο Ιησούς Παλάμα και δηλαδή ιστορείο. Δεν χτύπησε φέτος, θα χτυπήσει του χρόνου. Α, είναι ότι αυτό το είπαν οι Ολυμπιακοί, ναι. Ναι. Ξέρω εγώ, και ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, ρε φίλε. Βρε, δυνατός είναι, αλλά έχουν αυτό το χωριάτικο που δεν νομίζω να τα καταφέρουν με όλα τα λεφτά του κόσμου. Βέβαια, στο τελικό κυπέλου δεν βρωμούσε χωριάτη, αλλά ήταν καλός. Αυτό ήταν καλός. Είναι ένα παιχνίδι. Το κύπελο, κοίταξε, μετά το 2000 πήρε τα τέσσερα κύπελα ο ΠΑΟΚ, μετά το 2000 πήρε από τα έξι που είχε. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό. Είναι της εποχής ο ΠΑΟΚ. Αλλά ο τελικός είναι ένα άλλο κομμάτι, το πήρε και μπράβο. Τι να πω εγώ. Είναι ένα παιχνίδι όμως. Δεν μπορείς να πεις σαν το πρωτάθλημα είναι Κυριακή και Κυριακή και Κυριακή. Φέτος το έχασε όμως μέσα από τα χέρια του Λεβεδιά. Το έχασε. Στην κυριολεξία. Το έχασε. Όταν συναγωνίζονται δύο ομάδες, υποφελείται αυτή που κάνει τα λιγότερα λάθη. Και τα λιγότερα λάθη νομίζω τα έχει κάνει η ΑΕΚ. Θέλω να με βρείτε στο πρωτάθλημα της ΑΕΚ 2-3 λάθη. Αν έπαιζε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, θα δεχόταν 4 γκολ Ολυμπιακός. Εκεί άρχισε η αντίστροφη. Αυτά δεν είναι τόσο για σίγουρα, κύριε Σάρα. Πώς δεν είναι. 4-0. Μπήκε Ολυμπιακός. 4-0. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ, Το ξέρω. Δεν το είμαι ξέρω. ΠΑΟΚΣΙΣ. Όχι, αυτά τα 4 γκολ θα δεχόταν. Και για την ΑΕΚ λέγανε 4-0, 4-0. Ο ΠΑΟΚ το έχασε στην κυριολεξία μέσα από τα χέρια του. Μπορώ να πω ότι το κλέψανε. Μη. Και δεν είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Μη λαϊκίζει. Δεν άκουσα γιατί έκανε διακοπή. Στον Αστραχάν πήγε. Στον πρόεδρο της ΕΠΟ ο δικός μας, ο άλλος πήγε στο Κοκαλιάρι. Άρα, εκεί, άρα τι, πώς λέγεται αυτό, λάθος επιλογή. Λάθος άρα επιλογή. Ένα λάθος του ΠΑΟΚ αυτό. Αυτός με 5.000 ευρώ, ξέρω εγώ, το μήνα πήρε δικαστήρια την ΕΠΟ, πήρε διαιτητές, ξέρω εγώ, μια χαρά. Ο άλλος είχε φίλους, παραρτήματα κτλ. Είχε τον, το γραμμένο ο οποίος άνοιγε το στόμα και μπαίναν οι μύγες μέσα. Άστο να πάει στο διάλογο, δεν είναι για να λέμε παραπάνω. Πάμε, επόμενη γραμμή. Άστο να πάει στο διάλογο. Άμα ρωτήσεις 100 παοξίδες για τον γραμμένο, θα τον βρίζουν. Γιατί χαρακτηρίζει έτσι τον γραμμένο? Γιατί? Ανοίξει το στόμα του, θα μπουν μύγες μέσα. Ενώ διοικητικά. Αξιόλογο παιδί είναι, άσε τώρα. Τι τον έχει φάει. Πολύ αξιόλογο άνθρωπο είναι. Πάρα πολύ συντηρητικό κουμπονιστή. Όχι, μια χαρά είναι ο Βαγγέλης. Εγώ, τι είναι? Μια χαρά είναι ο Βαγγέλης, τα είπαμε κι άλλη φορά. Επειδή είναι φίλο σου, είναι μια χαρά. Για ρωτά κανένα παοξίδα που έκανε μια χαρά. Καλά. Θα σου πει ο παοξίδα τίποτα δεν έκανε για μένα. Για ρωτά κανένα κουλιανό να σε πει. Για ρωτά κανένα φανατικό παοξίδα να σε πει. Αρχίζει να βγάζει κραυγέ. Πάμε στον κόσμο, ναι. Θα κάνει. Πώ θα γίνει τώρα, τι θα γίνει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. 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 Στάθης από Παγκράτη, φίλε. Λίγο πιο καθαρά, αν έχετε την καλοσύνη, λίγο πιο καθαρά. Στάθης από Παγκράτη. Από το Παγκράτη είναι ο φίλος. Τι ομάδα. Τι ομάδα είστε. ΑΕΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν άκουσα πιο πριν την εκπομπή. Έχω ανοίξει τώρα κανένα 20 λεπτά. Ανοίξαμε το θέμα ενός παίκτη που έχει διχάσει λίγο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έχουμε πει για τον Νότι Σφακιανάκη και το τραγούδι του στην Αλβανία. Δεν πήγαν οι Αλβανοί σήμερα στην κουβέντα. Ναι. Είπαμε για τον αστυνομικό ο οποίος ξυλοκόπησε τον κύριο Μπουτάρη και αν ηθικά θα πρέπει να αποστρατευτεί. Είπαμε για την Μακεδονία του Ίλιντεν. Είπαμε για τη Μακεδονία του Ίλιντεν και είπαμε, δευτερόλεπτα θα σου πω τι άλλο είπαμε. Ότι τη στιγμή που μιλάμε εμείς για τα ποδοσφαιρικά μας, ο κύριος Κοτζιάς, να πούμε, με τους μάγκες, μιλάει για το όνομα της Μακεδονίας και φαίνεται ότι πάμε δυστυχώς για όνομα Μακεδονίας στα Σκόπια. Ή Βόρεια Μακεδονία, πώς ή Άνω Μακεδονία. Όχι, ή Νέα Μακεδονία. Αυτά ήταν εν ολίγη στα πολλά θέματα που βάλαμε. Ναι. Ωραία. Αν είδατε σήμερα, ανακοινώθηκαν μερικά φιλικά της ΑΕΚ. Ναι, το πρώτο είναι με τον Άρη, το ξέρουμε. Αυτό. Θα το σχολιάσω. Το έστειλα σε μήνυμα στον Κουλιανό, δεν το σχολίασε επειδή το θεώρησε εκρηκτικό το μήνυμα. Λέω: η ΑΕΚ ξεκινάει φιλικά με μικρότερες ομάδες. Και μια από αυτή είναι ο Άρης. Πώς ξεκινάει μια ομάδα τα φιλικά της με πιο μικρές ομάδες? Έτσι το ξεκινάει η ΑΕΚ με τον Άρη. Τώρα, αν εσύ το σχεδιάζεις ότι ο Άρης θα είναι παράρτημα της ΑΕΚ και θα πάει από εκεί κτλ., δεν το ξέρω σε ποιο μαξιλάρι ο Άρης θα ξαπλώσει. Εκείνο που ξέρω ότι κατά 90% ο Άρης θα πάει στην πλατφόρμα της νέας ελληνικής τηλεόρασης. Συνέχισε, σ' ακούω. Α,
Κύριε Ράπ, να σου πω τώρα. Ναι. Για αυτό που έχω ακούσει, που το λες, το ξαναλες και με έχεις πικράνει. Είπες ότι στον τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ένας από τους παράγοντες που πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελλο ήταν ο λαός του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν λαϊκίζω εγώ. Αλλά επειδή με ρώτησαν ποια κερκίδα ήταν καλύτερη, είπα ήταν του ΠΑΟΚ. Να σου πω γιατί ήμουνα και εγώ μέσα, στην ΑΕΚ βέβαια. Από το 65-68. Καταρχήν καμιά κερκίδα, συγγνώμη, δεν γέμισε. Αν δεις πανοραμικά το γήπεδο από ψηλά. Ναι, 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 το είδα. Γιατί ναι, ήμουν και στην και του ΠΑΟΚ δεν τα εξάντλησαν τα εισιτήρια, αλλά και η ΑΕΚ και αυτή δεν το έκανε το σόλτα. Παρακαλώ. Ναι. Στην ΑΕΚ δεν γέμισε επειδή κάνατε την εξυπνάδα και τα δώσανε στους συνδέσμους. Ναι. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος. Τι να σας πω. Αυτό ήταν, γιατί στα εκδοτήρια είχα πάει από τις 6 ώρα άϊπνος και είχα έρθει από πρόλαβα εισιτήριο. Θέλετε να πείτε, για να καταλάβω τώρα, με βάλεις το πνεύμα, θες να πεις ότι τα δώσα στους συνδεσμίδες και οι συνδεσμίδες δεν τα εξαντλήσανε? Εγώ αυτό κατάλαβα. Μάλιστα. Άρα γιατί... λες ήταν κακή διανομή των εισιτήριων στον κόσμο της ΑΕΚ. Ναι, 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 γιατί άμα δείτε, τα εισιτήρια τα οποία δεν δόθηκαν είναι στο κάτω διάζωμα, στο πέταλο, που αυτά ναι. Παίρνουν οι σύνδεσμοι. Η κερκίδα του ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερη και για ένα ακόμα λόγο. Βοήθησε και η ομάδα, είχε καλή χημεία η ομάδα με την κερκίδα. Δηλαδή, εγώ που το έζησα από κοντά το έργο, είδα μια ΑΕΚ η οποία προσπάθησε ο λαός της να τη σηκώσει. Δεν σηκώθηκε, ναι, και εγώ το είδα από κοντά. Δεν σηκώθηκε η ΑΕΚ από το λαό της και κάπου και ο λαός της ΑΕΚ ήταν υποτονικός. Λογικό! Απ' την άλλη μεριά, ο λαός του ΠΑΟΚ σήκωνε την ομάδα, αλλά και η ομάδα σήκωσε εκπληκτικά το λαό του ΠΑΟΚ. Βέβαια. Αυτή είναι η δική μου. Να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Επειδή σε έχω ακούσει και από πιο παλιά, που εν μέρη και καυστικά, λίγο και ειρωνικά, και ίσως να θες να το λες για λόγους αυτοβελτίωσης της Θεσσαλονίκης, ναι. Επειδή είσαι και Θεσσαλονίκης. Ποιο πράγμα, ναι. Ναι, θεωρώ ότι δεν γίνεται εν έτη 2018 ναι, ναι. Να μιλάει ακόμα άνθρωπος για το ΠΟΚ. Είναι, δηλαδή θεωρώ ότι όποιος το λέει αυτό είναι πιο γραφικός από παλαιοημερολογίτη. Κοίταξε, το λένε οι παοξίδες, παλαιοημερολογίτης, το λένε οι παοξίδες γιατί είδαν ότι ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ ήταν πιο φιλική έναντι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ με την νοχελικότητα που ήρθε μέσα στην Τούμπα να μην παίξει μπάλα. Τα λέμε, φιλιά, φιλιά, τα λέμε. Yeah. Αλλά από το αν ο Σαββίδης διοικεί τις επιχειρήσεις του όπως και του ΠΑΟΚ, τότε όλα τα λεφτά του κόσμου δεν του φτάνουν για να κάνει περιουσία. αν πει σε μια γυναίκα, δείχνεις πολύ ωραία για την ηλικία σου, αυτό θα το θεωρήσει κοπλιμέντο ή θα το πάρει στραβά σαράντο. Κοπλιμέντο. Για την ηλικία σου, μα την πεις. Δείχνεις πολύ ωραία για την ηλικία σου, βεβαίως. Εγώ λέω θα θυμώσει. Όχι. Έχεις κάνει πολλά κομπλιμέντα τέτοιου στυλ. Αρκετά. Και τι σου είπαν οι γυναίκες? Ξάπλωσες στο κρεβάτι μετά με τη γυναίκα? Όχι. Ή κοιμήθηκες μόνος? Κοιμήθηκες μόνος. Μόνος. Τώρα το λες αυτό γιατί σε ακούει και η γυναίκα. Ναι, με ακούει. Γι' αυτό το λες, μάλιστα. Έξυπνος είσαι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Δεν ακούγεται, Γιάννη. Πάμε στον επόμενο. Είχα, έλα, φίλε. Τι έγινε? Τι να γίνει, δεν σε ακούγαμε. Έλα να σου πω κάτι. Είχε έρθει ο Καμόρα το Σαββατοκύριακο και τον είδα, τον γνώρισα. Πού ήρθε? Κάτω στη Ραφίνα, στο Αγνάτη, ρε. Ρε, βουλγαράκι είσαι. Ναι, ρε, φίλε. Έλα, ρε, Ραφίνα. Έλα, ρε, Ραφίνα, ρε. Τι έγινε? Άρα, φίλε, καλά, καλά, ωραία. Καλά είσαι. Ωραία, ωραία, ωραία. Τον περιποιήθηκες, έμαθα τον Καμόρα εκπληκτικά. Ωραία, ωραία, και η οικογένειά του, ωραίοι άνθρωποι. Μου είπε τα καλύτερα λόγια ο Καμόρα. Ναι, μου είπε τα καλύτερα λόγια. Αν θα έρθουμε κι εμείς θα περάσουμε καλά. Λέω ότι θα πας, του λέω, στο Βουλγαράκι, στο Αγνάντι, στο Ιστιραφίνα. Μου το είπε. Θα πας εκεί πουθενά αλλού. Τέρμα. Χάρηκα, χάρηκα. Λοιπόν, έλα να σου πω για τον ΠΑΟΚ τώρα λίγο. Ναι. Φίλε, εγώ δεν το περίμενα. Πολύ κακή επιλογή αυτή για μένα. Ναι. Δεν νοείται, γιατί λέμε, λες και σηκωστά, εντάξει, δεν μας πέφτει λογαριασμό. Καλά λέει το Μέτρο Σπορ, έχουμε αμφιβολίες. Για, το, λέει ναι, φίλε, το λέει με κομψό τρόπο, δεν τον βγάζει άχρηστο τον παίκτη, σέβεται τον παίκτη, αλλά έχει αμφιβολίες. Είναι άλλο η ιστορία του, ρε Κώστα, εντάξει, η ιστορία του μια χαρά, δεν λέμε για τον παίκτη τίποτα. Αλλά να σου πω και κάτι, δεν γίνεται, ρε φίλε, να λέμε 5 χρόνια ο Σαββίδης
μαθαίνει και να πηγαίνει να κάνει από το κακό στο χειρότερο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ακόμα και με την ΕΠΟ, όπως λες, διαλέξαμε τη βιτρίνα το γραμμένο και από πίσω οι άλλοι είχαν το κουκαλιάρι. Ναι. Δηλαδή μαθαίνει, τι μαθαίνει όμως, ρε φίλε. Ναι. Έχω την εντύπωση δεν θα τον πάρει. Μακάρι. Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ λαμβάνοντας υπόψη και τις αντιδράσεις του λαού που λένε δεν μας αρέσει αυτή η επιλογή. Όχι. Και αυτό που γίνεται κριτική, αυτό και εμένα μ' άρεσε στον κόσμο, ότι αντέδρασε αμέσως. Δεν του άρεσε αυτή η κατάσταση. Ναι. Και βλέπουμε τώρα, εντάξει, τι να πούμε. Ναι. Ήμουνα και στον τελικό, εκεί στην 23 μαζί σου, πιο εκεί, με τους Παροξίδες. Ναι, δεν με μίλησες όμως. Ρε φίλε, τι να σου μιλήσω, αφού γίνονταν χαμός, σε είδα με μια μαύρη μπλούζα, τι να σου μιλήσω. Ήμουνα με μια μαύρη μπλούζα, πήγαινα ερχόμουν. Σε είδα σου λέω. Αστροφυγιά, η φαλάκρα αυτή φαίνεται από 5 χιλιόμετρα. Έλα, να μην κάνουμε κοιλιά, χαιρετίσματα. Μπαίνουν στο πνεύμα και οι ακροατές μας. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Έλα Ραπτό, καλημέρα. Καλή σου μέρα, φίλε. Φραγκφούρτη, Ολυμπιακός. Καλό στη Φραγκφούρτη, τον Ολυμπιακό. Έλα. Τι κάνουμε εμείς, πήραμε τίποτα. Κοίταξε. Δεν ακούγεται τίποτα ακόμη. Διακρίνω μια νοχελικότητα. Ναι. Δηλαδή, πήρες Λάζαρο, κρατάς Φουρτούνη, πουλάτε τον Ανσαριφάν, παίρνετε το Βέλιο. Και παίρνετε το Φετβατζίδι. Θέλω να μου πεις. Την εικόνα του Ολυμπιακού με Φετβατζίδη, Λάζαρο, Φορτούνη και Βέλιο. Πώς τον βλέπεις, χτυπάει πρωτάθλημα με αυτή τη τετράδα της επίθεσης ο Ολυμπιακός. Βέλιος, Φορτούνης, Λάζαρος και Φετβατζίδης έξω αριστερά. Καλή τετράδα είναι, Κώστα. Καλή τετράδα είναι. Άμα βγει και ο Κούλης, χτυπάει να πούμε. Ποιος να βγει? Ο Κούλης. Ο πρωθυπουργός. Α, ο Κούλης. Α, θες και τον Κούλη εσύ. Σωστό. Βέβαια. Σωστό, ναι, ο Κούλης παίζει μπάσκετ, δεν παίζει ποδόσφαιρο. Ο Κούλης τι να παίξει ο καημένος. Ακούς, αντάμωσα με ένα φίλο μου Μαριανό εδώ πέρα. Τι είπε? Εγώ είμαι από την Καρδίσα η καταγωγή μου. Ναι. Θέλω να με βάλει 100 ευρώ στοίχημα ότι θα με ρίξει γάμα εθνική. Παίζει Καρδίτσα Άρης τώρα. Η Καρδίτσα θέλει άσοχη για να μείνει. Κοίταξε να δεις, η Σπάρτη έχει το πρόβλημα. Πάει αποδεκατισμένη και θα χάσει από τον Όφη. Με ισοπαλία, η Καρδίτσα με ισοπαλία βγαίνει. Σώνεται. Βγαίνει σοπαλία. Το βλέπω. Λοιπόν, ναι. εδώ το πιο έξυπνο που μπορεί να κάνει είναι το εξής. Να ξεκινήσει το μάτς και να πάνε στο παρακάλι. Ρε παιδιά θα πέσουμε, ρε παιδιά εντάξει, ήρεμα. Ούτε κλωτσιές ούτε φανατήλα. Να το πάτε στο φιλικό και οι Αριανοί περισσότεροι αγκαρία θα κάνουν. Εντάξει. Και εγώ αν έπαιζα τώρα σε αυτό το μάτς δεν θα φούλαρα. Χωρίς να πάρω λεφτά. Πολύ δύσκολο να πέστε γιατί η Σπάρτη πρέπει να φέρει διάρρημα στον Όφη για να σωθεί. Ναι. Όχι, Σπάρτη και με εκεί βολεύεται. Ναι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τι γίνεται? Η Σπάρτη είναι καβάλα. Α, είναι καβάλα. Είναι και ο Γενιακός στο μέσο. Θα κερδίσει την Παναχαϊκή. Είναι και αυτό. Για να δούμε. Σώθηκε ο Γκόνιας. Λοιπόν, με καλή μπάλα. Να σου πω. Τι πήραν οι άλλοι τον παππού μου, πήρανε 40 χρονών. Πήραν τον παππού, ναι. Αυτούς θα φοβηθούμε του χρόνου. Δεν τον πήραν δεν τον πήρανε ακόμα. Γιατί ναι, εκεί, από κάπου διάβασα δεν θέλει και αυτός να έρθει, φαντάσου να μου. Δεν ξέρω, πάντως έχει πολύ suspense στο ρεπορτάζ και εμένα μ' αρέσει αυτό. Το να βλέπω τους ρεπόρτερ εδώ μέχρι το βράδυ αργά, τον Πετρωτό. Ξέρεις, μ' αρέσει αυτό στο ράδιο το βράδυ να έχει στο ένα γραφείο να γράφει, ο άλλος να παίρνει τηλέφωνα. Δεν είναι και το μου πολύ θυμίζει, μεγάλο όνομα. Μου θυμίζει Κούρκουλο δεκαετία του 60 ταινία που έκανε το δημοσιογράφο να πούμε. Κατάλαβες, τσιγάρα αναμένα, Φέρε να πάει 5 εκατομμύρια κόσμος εκεί στο αεροδρόμιο να γίνει. Μη σου φύγει κανένα Πέλκας και κανένα Σπυρίγιοβιτς. Παίζουν και αυτά τα σενάρια. Φέρε, εμείς πώς πηγαίναμε στα αεροδρόμια τότε. Τζιοβάνι ήρθανε, Ριβάλτο ήρθανε, ναι. Τσάχοβιτς ήρθανε. Τη Παναγία στα μάτια να πρέπει να κρατήσει Τζάλμα, Πέλκα, Πρίγιοβιτς, Βαρέλα. Και το Τζάλμα τι τον έχετε κάνει τόσο. Ένα αργό πράγμα είναι να πούμε. Σιγά το... Ο κορμός του ΠΑΟΚ είναι τερματοφύλακας Πασχαλάκης. Δεξί μπακ Μάτος. Αριστερό μπακ Βιερίνια, δεξί στόπερ Βαρέλα, αριστερό Πατεβρίτε. Δεν με βρίσκει σύμφωνο. Εξάρι, οχτάρι, Πατεβρίτε. Και του λοιπόν, χρόνου Τίγρης θα τον πάρει, φίλε, εγώ αυτό βλέπω. Κρατάς Τζάλμα. Κρατάς Πέλκα, έλα εδώ. Κρατάς Πρίγιοβιτς. Αριστερά τον Κολαρά, τον Μακ και το Λιμιό που είναι μπακ πιο πολύ. Φέρνεις ή Ουάρντα ή Ενρίκε, έναν από τους δύο. Το άλλο μάθημα την άλλη μέρα, αύριο θα γίνει. Θέλει ένα καλό αριστερό μπακ και ο Βιερίνια να πάει μπροστά. Παίρνει τον Κίτσιου backup.
Παίρνει το Γιαννούλη backup. Εντάξει. Για να προωθηθεί ο Βιερίνιο. Παίρνει στόπερ εγκεφαλικό, φράγκα θα δώσει. Όχι Χατζερίδης και ο άλλος ο ζαβουνοκέφαλος, τον κάνατε Θεό με εκείνο το κεφάλι. Σαν το James Bond εκεί, το Ρώσο που με τα δόντια, να πούμε, τον Παπαδόπουλο. Άστα τώρα τους αργούς. Πάμε στον κόσμο, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα εσείς, ναι. Καρδιτσάρα. Έλα, ρε Θανάση. Καλώς το να. Καλώς σας βρήκα πάλι μετά από πατριώτη. Από Φραγκούρτη. Ναι, ναι, ναι. Να το πιάσουμε έτσι τώρα. Και εγώ αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν θα μας το δώσουν, θα το πάρουμε το ίδιο. Θα σωθεί η Καρδίτσα. Η Σπάρτη θα χάσει μέσα στον Όφυλλο. Συγγνώμη, φίλε, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί να στο δώσει τζάμπα? Όταν έπαιζε Άρης Ηρακλής το 2005, ναι, πήγε ο Άρης να κάνει τραμπούκο. Γιατί πήγε να κάνει ο Άρης τραμπούκο? Γιατί δεν είχε λεφτά να αγοράσει το μάτς. Ναι. Ο τραμπούκος ή περνάει ή δεν περνάει. Δεν πέρασε ο τραμπούκος του Άρη. Όταν δεν έχεις λεφτά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις δεν είναι ο τραμπούκος. Καλή φιλοξενία. Είναι το, ρε παιδιά, ήρθατε, καθίστε εδώ, παρακάνεις τον κακομύρη. Έτσι γίνεται η δουλειά. Κάνεις τον κακομύρη. Εγώ νομίζω ότι άμα κάνεις τον κακομύρη, τον πιάσεις τον άλλο στο φιλότιμο, στο παραμύθι, είναι καλύτερα. Έτσι, τώρα, μιλάμε για παιχνίδια που πρόκειται να στηθούν. Μιλάμε για στημένα παιχνίδια τώρα. Πάμε φυλακή, ρε. Δεν σκοτώνεις άνθρωπος στην παραδοσία. Για να μιλήσουμε για παρελθόν. Ναι. Ή αυτό κάνεις, στο παρακαλυτό που λες κι εσύ, ή ξέρει η πόλη ότι είναι 3-0 από το ημίχρονο, όπως με Big Mac, με καβάλες κλπ. Ναι. Παλιότερα. Ναι, τέλος πάντων. Είδαμε και τα χαέρια του Big Mac. Ένα-ένα θα είναι το παιχνίδι. Θα έρθει η Χ, θα σωθεί η Καρδίτσα. Θα χάσει η Σπάρτη και όλα με λίγα άλλα. Έτσι το βλέπω εγώ. Το κόσμο έχουμε και δίψα έχουμε. Λοιπόν, τώρα λίγο στα γρήγορα. Επειδή άκουσα το από την Καστέλα το δίκιο μου. Ναι. Δεν τα είπατε καλά. Η Δυναμό είναι ομάδα της αστυνομίας, η Τσέσικα του στρατού και η Λοκομοτίβ των σιδηροδρομικών. Αλλά δεν έχει καμία σχέση ούτε η Σικιουριτάτη ούτε η Μιλίτσια με κανένα φασιστικό καθεστώς και λοιπά, για να τα απαντάμε όλα όπως πρέπει. Δεν ήταν φασιστάς ο Τσαουσέσκου, τα έχουμε ξαναπεί. Ο Τσαουσέσκου, κύριος ήταν, κύριος. Έλα, και άκου τώρα και για Κουμανέτσι την έκανε. Για το Ιλιντένσκα που λέτε και λοιπά. Κύριος. Έτυχε να πάω με τους δικούς μου. Έσπασε τα χέρια του Τουκατάμ, κύριος. Στη Στρούμιτσα πάνω που ήταν, πώς το λένε. Ούτε ο Πατακός ήταν φασιστάς τότε. Άμα δεν ήταν ο Τσαουσέσκου, δεν ήταν και ο Πατακός. Τι να πω τώρα, ήτανε. Δηλαδή, ποιο ήταν πιο φασίστας, ο Πατακός ή ο Τσαουσέσκου? Εγώ ξέρω ότι τον κατασπάραξαν τον Τσαουσέσκου. Δεν του έμεινε να πω, με τον κατασπάραξαν. Εντρυπή ο οφθαλμό, τον καθάρισε. Άλλο ρωτάμε. Ποιο ήταν πιο φασίστας, ο Πατακός ή ο. Ο Πατακός τον Τσαουσέσκου δεν τον έζησε. Ο Τσαουσέσκου ήταν κομμουνιστής. Τελεία. Ρε, καταλαβαίνει ελληνικά. Ποιο ήταν πιο φασίστας? Μαύρος φασισμός και κόκκινος φασισμός. Έστω να μιλήσει, ρε. Δεν υπάρχει πιο. Ο ένας είναι φασίστας, ο άλλος δεν είναι. Πώς δεν είναι φασίστας ο άλλος? Επειδή είναι κομμουνιστής. Ναι. Αφού σου λέω ότι αριστερός φασισμός δεν υπάρχει. Αφού το έχω ξαναπεί. Αριστερός φασίστας δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Τελείως. Λοιπόν, τελειώνει αυτό. Πάμε. Σου λέω, πάω απάνω. Ο Στάλιν δηλαδή δεν ήταν φασίστας? Όχι. Τελείως. Όχι, λαϊκός ηγέτης. Τα έχουμε ξαναπεί για αυτά. Λοιπόν, έλα, σταμάτα τώρα να σου πω γιατί. Ρωτάω να με πεις τι. Για τον Σκοπιανό Μακεδονικό. Α, μπράβο, μ' αρέσει. Πάμε σε ένα μαγαζί. Πάμε σε ένα μαγαζί. Ναι. Και ρωτάμε, η Λιντένσκα Ρεπούμπλικα, ξέρω εγώ, συμφωνείς? Σε αυτή τι η Λιντένσκα, Μακεδονία. Του λέμε, τον ρωτάμε, τον καταστηματάρχη. Γουστάρης, ήξερε και λες, πα στα ελληνικά. Γουστάρης, πώς το λένε, Ζάεφ, που ήταν και δήμαρχος στη Στρούμιτσα, εντάξει, πριν γίνει πρωθυπουργός. Όχι, Ζάεφ είναι για να φύγει, σε στείλω να τον κρεμάσουν. Γουστάρης, Γκρουεύσκι, τι Γκρουεύσκι, Μουρεύσκι κλπ. Το μόνο που ξέρω είναι... Γκρουεύσκι παραπέμπεται. Ναι, λόγω του Μερσεντές και τα λοιπά. 500.000 ευρώ Μερσεντές ο άλλος. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι, στο έχω ξαναπεί και αυτό, υπάρχουν... Γιατί το Ήλιντεν είναι υπαρκτό σαν ημερομηνία, απλά είναι και βουλγαρομακεδόνικο και σλαβομακεδόνικο σαν, πώς το λένε, σαν εξέγερση, σαν ιστορικό γεγονός. Έτσι το έχουν, είναι μεικτή γιορτή.
και το γιορτάζουν μαζί στις 2, στις 2 Αυγούστου ή στις 20 Ιουλίου, γιατί είναι του προφιλία. Ακόμα και ο Στέφανος Δραγούλης. Παλαιομορολογήθηση μου δίνει. Ναι, είναι παλαιομορολογήθηση. Γι' αυτό, από τις 20 Ιουλίου πάνε 2 Αυγούστου. Ναι, και κάνουν άλλοι στις 20 Ιουλίου και άλλοι στις 2 Αυγούστου, όσοι πάνε με το παλιό ή με το νέο. Για να ξέρουμε και αυτά. Ακόμα και ο Στέφανος Δραγούλης στα τότε τηλεγραφήματά του γράφει ότι πληθυσμοί Σλαβομακεδόνες στις εκεί περιοχές και Βούλγαροι στην Αδριανόπολη κλπ. Που ήταν αυτές οι επιτροπές που υπήρχαν τότε, ναι. ΝΕΟ και τέτοια, κάνουν εξέγερση. Ναι. Δηλαδή από τότε, με το συνθετικό θέλω να πω και με τον γεωγραφικό προσδιορισμό, γιατί και εγώ διαφωνώ με το Ήλιντεν. Το Ήλιντεν υποκρύπτει αλυτρωτικό χαρακτήρα. Έτσι ακριβώς είναι, Θανάση. Έτσι. Το Ήλιντεν είναι λάθος, γιατί ο άλλος σου λέει ότι έχω την κοιτίδα, έχω το τέτοιο. Ενώ εμείς λέμε ότι υπάρχει Μακεδονία πάνω από τα σύνορα, αλλά είναι τοπικός χαρακτηρισμός, να το πω έτσι. Όπως δεν πάνε το Άνω ή η Βόρεια αυτό. Μακεδονία. Ναι, άρα και τον Κόρνα που λέει ο Θεόκλητος ή τον Νόβα είναι καλύτερο σε σχέση με το... Από το Ήλιντεν δεν το συζητάμε. Ναι, είτε και το Βαρντάρσκα Μακεδονία. Ρε, τι Βαρντάρσκα Μακεδονία, θα λέει Μακεδονία, ρε. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Θα λέει Μακεδονία, πάμε παρακάτω. Το χάσαμε το όνομα. Πάει. Πότε δεν έλεγε. Πάμε επόμενη γραμμή. Λοιπόν, πότε δεν έλεγε. Μαντζαβίνας ρωτάει απόσταση λιμάνι ναυτικό όμιλο. Κοίταξε, εγώ ξέρω να σου πω. Θα σου πω, πώς το λένε, Μέγαρο, μουσικό, Μακεδόνια Παλάς, 100-200 μέτρα, 150 μέτρα πιο μετά από το τέλος του Μακεδόνια Παλάς, είναι 2,5 χιλιόμετρα. Το Μακεδονία Παλάς θα το αλλάξουν όνομα. Όχι βέβαια. Ναι. Λες. Όχι βέβαια. Δεν ξέρω. Και οι άλλοι κατέβασαν. Θα φτάσουμε εκεί. Ο Μακεδονικός πώς θα λέγεται. Όχι, ρε τρελός, ρε Μακεδονικός. Θα κάνεις... Θα Μακεδονικός Νεαπόλεως, πώς θα λέγεται. Μακεδονικός. Θα στήσεις τα στήθια σου μπροστά από το γήπεδο για να περάσει πολύ ντόζα από πάνω. Ναι. Θα έρθω μαζί σου. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Μισό λεπτό λίγο. Μέγαρο Μεγαλέκος είναι 3 χιλιόμετρα. Μέγαρο ναι. Λευκό Πύργος είναι 300 χιλιόμετρα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Μεγαλέκος, ακούσαμε και αυτό το Μεγαλέκος. Πρώτο τελευταίο. Ναι. Έλα. Έλα. Καταρχάς, συγγνώμη που δευτερολογώ. Δεν πειράζει. Δευτερολογώ διότι αποδέχτηκαν τα λεγόμενά μου σε μια συζήτηση πριν που είχες με το Χανούμι και το Σαράντο και οφέλος δεν είμαι εγώ. Λοιπόν, λέει το Χανούμι ο Αεξής. Ναι. Είμαστε χωριάτες, υπαοξίδες και ότι ο καλύτερος λεπτομέρειες βγήκε. Πήγε να κάνει μούχτη δηλαδή ότι βγήκε δεύτερος επί της ουσίας. Πετάγεται ο Σαράντος πολύ σωστά και λέει τον κλέψατε. Ναι. Όμως να λέμε την αλήθεια από τον ΠΑΟΚ και έρχεσαι εσύ και λες μη λαϊκίζει Σαράντο. Και μετά φταίω εγώ ναι. Που για τον Άδωνη που λέω καλύτερα τον Άδωνη να τα λέει όταν ένας παραγωγός δεν το βγάζει έξω και μου λες μα πώς, τι άλλο να κάνω. Εσύ να, εκεί με τον Άδωνη. Μάλιστα. Όταν εσύ λες τον Σαράντο λαϊκίζει. Ναι. Λοιπόν, ένα από το δύο. Δύο. Τώρα που είσαι ο αριστερός, ότι δεν υπάρχουν αριστεροί φασίστες, έτσι. Έτσι είπε ο κύριος, ναι. Εγώ θέλω να του πω το εξής, ότι ο κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του ένα φασίστα. Όλοι μας. Ναι, όλοι. Όπως που το εκφράζει με κάθε τρόπο. Άλλος κλείνει πριν τις ώρες του κάφη και τα λοιπά. Εγώ κάνω κάτι άλλο και τα λοιπά, έτσι. Όταν οι χειρότεροι από τους φασίστες όπως είναι αριστεροί. Διότι είναι και φασίστες και υποκριτές. Δύο. Μοιάζουν, κακά, με, ναι. Μοιάζουν με τους χριστιανούς που το παίζουν καλοί άνθρωποι. Α, είναι μπράβο, ναι. Του χριστιανισμού. Ναι. Είναι κάτι τέτοιο αυτό. Ναι, Σαράντο. Έτσι είναι. Έτσι. Και εσύ φασίζεις όταν δεν με αφήνεις να μιλήσω. Πάνω από κάτι, σταμάτα. Μάλιστα. Όλα τα ξέρεις. Συγγνώμη, ναι. Είπε Σαράντο και ότι λαϊκίζεις μόλις προσπάθησες να υποστηρίξεις τον ΠΑΟΚ του κλέψαν το πρωτάθλημα. Κατάλαβες. Ναι. Και είπα, δεν είμαι πάω καλά, η αλήθεια να λέγεται. Αυτή είναι η αλήθεια και ο Άδωνης την αλήθεια είπε. Για συμφέρον και συμφέρον του, την αλήθεια είπε. Μπράβο Άδωνη, δεν το ψηφίζω ούτε στα χίλια χρόνια ποτέ, αλλά τι θα πω, τι είναι ο αριστερός ζει στο φαντασιακό κόσμο. Πάντα συζητάει για το τι θα ήθελε να συμβαίνει. Ο δεξιός, εμείς δηλαδή, ζούμε στον πραγματικό κόσμο. Κοιτάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ζει και αυτό στον πραγματικό κόσμο. Ρε τι παιδιά είστε εσείς, ρε. Τι παιδιά είστε εσείς, ρε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά κύριε, αυτά από μένα καλύτερα. Πάμε στο τελευταίο κύριο. Ωραία, ναι. Ωραίες κουβέντες. Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες γραφείς.
Φαίνεται αυτή η εκνευριστική φωνή. Έχουμε τελευταίο. Έπεσε ο τελευταίος. Έπεσε. Σαράντο λέγε. Τι να πω. Πέρασε καλά. Καλά περάσαμε. Είπαμε αρκετά πράγματα. Δεν με βγήκε Αλβανός για τον Νότι. Δεν με βγήκε Αλβανός για τον Νότι. Διαφωτίσαμε και λίγο τον κόσμο. Εγώ θέλω την, να την κάνω την εκπομπή και λίγο επιμορφωτική. Ναι. Χιουμοριστική και επιμορφωτική. Δεν πειράζει. Έτσι. Αλλά εσύ, καθότι φασίστα, συμπεφασίσουσα συμπεριφορά, θα κάνουμε κοιλιά, σταμάτα κάνει όταν πάω να πω κάτι το επιμορφωτικό. Δεν πειράζει να περάσει κάποια μηνύματα. Παίρνω τα μηνύματα τώρα. Είδες, ναι, είπαμε για το Ίλιντεν, είπαμε κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Με λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα, ναι, ο οποίος έχει νέα παιδιά, πιτσιρικάδες, γιατί δεν γέμισε η κερκίδα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Η ερμηνεία του είναι ότι τα εισιτήρια του τελικού είχαν καπελαδούρα από τους συνδέσμους ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό τσάτισαν πολύ κοσμάκι. Μάλιστα, λοιπόν, Νίκο, κανόνισε, ναι, κανόνισε το τραπέζι στις παρεφές του Πάικου, θέλω, έτσι. Εκεί κοντά στην πατρίδα μου, στο Αχλαδοχώρι κοντά. Λοιπόν, κανόνισε, Νίκο. Κρεατοφαγία, φαντάζομαι. Σπλινάντε, ένα κόλπα. Αν και εξετάζεις. Θα φας τρως όσο θέλεις, ρε. Εγώ θα πληρώσω. Μη στεναχωριέσαι. Μπράβο, σωστά είναι. Εντάξει. Και τη βενζίνη θα σου βάλω, να πούμε. Τι στεναχωριέσαι. Εγώ, όλα εγώ. Καίει το κόρτο παπολά. Λοιπόν, α καίει. 1000 ευρώ παίρνω σύνταξη. Λεφτά είναι αυτά. Λεφτά είναι, 1000 ευρώ. 1000 ευρώ, ναι. Με 40 χρόνια δουλειά. Ανέβα κατέβα στα πούλμαν, κάνε ράνε τον ελεκτή, τον εισπράκτορα, 1000 ευρώ. Αυτά είναι. Τι κάνω όλα τα έξοδα, ρε. Εγώ, άμα ζήσω στην ηλικία σου, δεν θα παίρνω 1000 ευρώ σύνταξη, οπότε δεν σε ζηλεύω καθόλου και ούτε σε λυπάμαι. Καλά, εντάξει. Είσαι σε έναν καλό δρόμο. Λοιπόν. Είσαι ένα αρχοντάνθρωπο με 1000 ευρώ το μήνα στην Ελλάδα, μπορεί να βγάλει και κόμμενα 38 χρονών. Στο λέω. Πάμε. Ακούει η κυρία Μέρη να πούμε. Δεν σε καταλείπει η κυρία Μέρη. Μόλις ψοφήσεις θα πάρει τη σύνταξη, μια χαρά θα είναι. Έτσι. Έχουμε κι άλλο. Α, και βλέπω οι εξετάσεις σου, δεν πας για εκεί. Είσαι σε καλό δρόμο. Είσαι σε εξαιρετική φόρμα. Πάμε. Φιλιά. Τα λέμε. Bye. Λοιπόν, γεια σας. Καληνύχτα. Τα λέμε πρώτο Θεός την ερχόμενη Πέμπτη. Αν με φωνάξει δηλαδή. Το φωνάξω, Το δικό μας χρέος δεν είναι το χρέος προς τους τοντογλύφους. Το δικό μας χρέος είναι το χρέος της αξιοπρέπειας. Αυτό είναι που τους τρομάζει. Εσείς τους τρομάζετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τους τρομάζουμε. Εσείς και εμείς. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Ρόλα, ναι μας καλό. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη. Διπλωματική απάντηση, αλλά έτσι καταλαβαίνεις το χαρακτήρα του καθενός. Από αυτά που λένε. Ναι, από αυτά που λένε. Με βοηθιέσαι. Πάρα πολύ βοηθητικά. Ωραία. Αυτό που θα έβαζα σαν τίτλο στη φορολογική ιστορία της χώρας είναι το τελείωσαν τα άσχημα, έρχονται τα χειρότερα. Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εκτελέσει αλλουνού εντολές από τις εντολές τις οποίες έχει δώσει ο ελληνικός λαός. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο.